Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τις δύσκολες ώρες. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβαία, εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι πάλι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος. Λοιπόν, επέστρεψα. Για τελευταία φορά τη σεζόν είμαι ο Θοδωρής. Ναι, ναι. Γενικά αυτό είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για τις διακοπές, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα όχι για τον Αύγουστο, γιατί τέλειο Αυγούστου γυρνάμε. Οπότε δεν θα προλάβετε, δεν θα σας λείψουμε και ιδιαίτερα. Να θυμίσω ότι τώρα στο Vodafone TV βρίσκεις αποκλειστικά το συγκλονιστικό περιεχόμενο του Disney Plus μαζί με όλο το πλούσιο περιεχόμενο της HBO για να απολαμβάνεις πρώτος ό,τι πιο hot κυκλοφορεί. Και σήμερα έχουμε διάφορα να πούμε γύρω από αυτό, γιατί έχουμε προτάσεις για το καλοκαίρι, ό,τι απέμεινε από αυτό, και κάμποσα θα τα βρείτε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οπότε, και στο Disney Plus εννοώ. Θες να ξεκινήσουμε από ταινίες, να ξεκινήσουμε με σειρές, θες να το πάμε τουρλού. Να το πάμε με αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Όχι, πάμε. Μην μου το κάνει. Δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Όχι, πάμε. Ας διαλέξουμε μια σειρούλα, ας πούμε. Ωραία. Θες να ξεκινήσουμε μια σειρά. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη σειρά του Alex Kidd που ούτως ή άλλως θέλαμε. Μπράβο, είχαμε λοιπόν πει ότι δεν φεύγουμε για διακοπές αν δεν μιλήσουμε για το The Rehearsal. Μπράβο. Με τίποτα. Mm-hmm. Που το βρίσκεται στο Vodafone TV, συγγνώμη. Όπως και να συμπληρώσω και ναι, το, από ό,τι με ειδοποίησαν τις προάλλες. Από το Control. Mm. Και το Nathan For You. Το οποίο είναι πολύ σημαντική προσθήκη, πολύ σημαντικό επιπλέον material. Γιατί... Μήπως θες να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σε αυτό, για να μπούμε λίγο στο κλίμα, να καταλάβω, γιατί νιώθω ότι, ας πούμε, είναι, δεν θα τον χαρακτήριζε υποτιμημένο, απλά είναι λίγο υποειδωμένος σαν κωμικός. Και ίσως να δώσουμε ένα στίγμα για το τι εστί Nathan Fielder. Και το Nathan For You είναι ένα, τόσο πω, το must, ας πούμε, άμα θες λίγο να πάρεις μια ιδέα. Ναι. Τι είναι αυτός ο τύπος. Ναι, γιατί, ας πούμε, βλέπω το The Rehearsal με παρέα και απλά είναι σε φάση, δεν είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, δεν είναι καλά καθόλου. Οπότε, ναι, ίσως αν έβλεπε η παρέα τον Nathan For You από νωρίτερα, να ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, λοιπόν, το Nathan For You είναι, είναι κλασική κωμωδία που προσπαθώ συνέχεια να σπρώξω σε ανθρώπους, ξέρεις, να δουν. Επίσης, γιατί είναι φανταστικό να την εξηγείς, δηλαδή είναι πάρα πολύ απολαυστικό. νιώθω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικό του go-to επεισόδιο για να εξηγείς τι είναι αυτή η σειρά. Εγώ νομίζω έχω ένα, τώρα που το σκέφτομαι. Ωραία, θέλω να μου πεις ποιο είναι. Ωραία. Είναι μια κωμική σειρά σχετικά πρόσφατη, πριν από λίγα χρόνια. Παίχθηκε 4 σεζόν, είναι πολύ μικρούλα. Την ξεπετάτε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Το οποίο είναι brilliant. Είναι ένα ντοκιμαντεροειδές πράγμα, δηλαδή. Ρεαλιτό. Ναι, κάπως. Ένα μείγμα, ας πούμε, κάπως, ένα υβρίδιο, όπου οι αντιδράσεις που βλέπουμε είναι αληθινές, δηλαδή αυτός έχει κάποια scripted πράγματα σε κάποιο βαθμό, αν και δεν ξέρω, μετά το rehearsal φοβάμαι σε τι βαθμό είναι, νιώθω scripted τα πάντα, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση ποζάρει ως μια κωμική, ας πούμε, εκδοχή του αυτού του κάπως, όπου πηγαίνει σε επιχειρήσεις που έχουν κάποια προβλήματα και τους προσφέρει κάποιες λύσεις με out of the box σκεπτικό. Ναι. Το να πούμε ότι είναι ανορθόδοξες οι ιδέες που τους δίνει για να αυξήσουν το τζίρο τους είναι understatement, γερό understatement. Εν τω μεταξύ, να πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι κωμικός, αλλά έχει δίπλωμα στο business. Οπότε έχει και αυτό το background, ότι, ας πούμε, ξέρω τι σας λέω. Ναι. και τους λέει, ναι, τους κάνει προτάσεις για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, ό,τι επιχείρηση και αν είναι, ας πούμε. Και η λύση που δίνει είναι, θα πάλαβες, λες δεν μπορεί, ας πούμε. Και κάθε επεισόδιο νιώθεις ότι έχεις συνηθίσει από το προηγούμενο, έχεις εκπαιδευτεί τι να περιμένεις, αλλά όχι. Ας πούμε, να, το δικό μου επεισόδιο είχε ένα επεισόδιο που είχε πάει σε ένα ψιλικατζίδικο από αυτά που έχουν εκεί στην Αμερική, που είναι μαγαζάκια ουσιαστικά. Ναι.
Και του λέει ότι, έλεγε ο άνθρωπος ότι ρε γαμώτο, χάνω τόση πελατεία γιατί στην Αμερική όπως γνωρίζετε δεν μπορείς να ψωνίσεις αλκοόλ άμα δεν είσαι 21, μπορείς από 21 και άνω, οπότε λέει δεν τους έχω τους έφηβους γιατί οι έφηβοι θέλουν να πάρουν αλκοόλ, εγώ δεν κάνω παρανομίες, δεν δίνω ας πούμε σε ψεύτικες ταυτότητες και τέτοια, οπότε από άλλους συναδέλφους βγάζω λιγότερα. Και είναι ο Νέιθαν ο Φίλντερ λοιπόν και του λέει λοιπόν έχω μια φανταστική ιδέα, θα πουλάς κανονικά το αλκοόλ αλλά δεν θα μπορούν να το παραλάβουν μέχρι να πάνε 21. του λέει ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει ο πελάτης όποιος και αν είναι αυτός να πάρει το προϊόν εκείνη τη στιγμή. Όχι θα μπορέσουμε να τους πείσουμε γιατί άκου του λέει εγώ no offense είμαι πιο, γιατί ήταν πιο μεγάλος ο άνθρωπος ηλικιακά. Ο ψιλικατζής, εγώ του λέει, είμαι πιο κοντά στα εφηβικά μου χρόνια από σένα. Ξέρω καλύτερα τι θέλει η νεολαία και αυτό που θέλουν είναι να αγοράσουν αλκοόλ, όχι τόσο για να το πιούν, όσο για να πουλήσουν μούρι. Οπότε, θα αγοράζουν το αλκοόλ. Εντάξει, θα έχουμε στο μαγαζί μια γωνιά όπου θα μπορούν να παίρνουν φωτογραφίες με το αλκοόλ τους, να το ποστάρουν στα social, να το στείλουν, whatever. Και θα μπαίνει το αλκοόλ τους στην αποθήκη με ημερομηνία και όνομα, πότε θα κλείνουν τα 21, ας πούμε, και θα μπορούν τότε να έρθουν να το παραλάβουν. Παιδιά πραγματικά το κάνουν, δηλαδή αυτό συνέβη. Τα παιδιά ήταν όλα σε φάση, μα θέλω να το πάρω, γιατί το πλήρωσα τώρα αυτό, γιατί δεν τους λέγανε ότι τι συμβαίνει. Αλλά όντως καθόντουσαν μετά και πέρανε φωτογραφίες, μέχρι που κάποια στιγμή γυρνάει ο Νέιθαν και του λέει ρε φίλε, συγγνώμη, ανακάλυψα ότι αυτό που κάνουμε είναι στην πραγματικότητα πολύ παράνομο. και πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου και την εκπομπή. Οπότε, αν θες, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σου έχω στο μαγαζί ένα mail stripper. Και Skype το πουθενά στο επεισόδιο ένα mail stripper και αρχίζει να χορεύει και να μένει με τη στριγκιά. Και ο ψιλικατζής στην φάση δεν μπορεί να σημαίνει αυτό στο μαγαζί μου. Οπότε αυτό είναι μια κατάσταση εισαγωγική. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Εσύ έχεις αντίστοιχο επεισόδιο. Ναι, το δικό μου που σκέφτομαι πάντα που προσπαθώ να εξηγήσω πόσο καμένο είναι αυτό το πράγμα είναι το εκείνο το επεισόδιο με τον ανιχνευτή καπνού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Για πες, όχι, δεν μου έρχεται τώρα. Δεν θυμάμαι τις πολύ πολύ λεπτομέρειες, αλλά ήταν μια φάση και καλά ήθελε κάποιος να εισάγει ανιχνευτή καπνού, αλλά είχε ανέβει το ΦΠΑ ή κάτι τέτοιο. και λέει ο Νέιθαν, έχω φανταστική ιδέα, γιατί τα μουσικά όργανα λέει δεν εμπίπτουν σε αυτή την αύξηση. Οπότε πρέπει απλά να καταχωρηθεί αυτό ως μουσικό όργανο. Για να καταχωρηθεί ο ανιχνευτής καπνούς μουσικό όργανο, πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε ότι παίζει βασικό. Ότι είναι βασικό κομμάτι του ρυθμικού σκελετού, ξέρω εγώ, μιας επιτυχίας στα charts. Οπότε θα φτιάξουμε ένα συγκρότημα, θα γράψουμε τραγούδι, στο οποίο θα έχει βασικό κομμάτι, βασικό ρόλο στον ήχο, ένας ανιχνευτής καπνού ο οποίος θα σφυρίζει, θα γίνει επιτυχία το κομμάτι και άρα θα μπορούμε μετά να κάνουμε εισαγωγή των ανιχνευτής καπνού χωρίς το ΦΠΑ. Ήταν ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Ο τύπος είναι brilliant. Επίσης το φινάλε του Nathan For You, το Finding Francis, είναι από τα ωραιότερα. Δεν ξέρω, δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά δεν είναι κιόλας. Ναι. Των τελευταίων χρόνων. Καταρρύπτει κάθε layer αφήγησης και αλήθειας ψέματος και είναι ένα ιδιοφυές πράγμα. Δεν μένει άφωνος, ας πούμε, μπροστά του. Και τώρα έχει επιστρέψει, αφού έκανε έχει παραγωγή, στο How to with John Wilson, το οποίο επίσης. Μπράβο, ήθελα να το αναφέρουμε αυτό. Είναι από τις, νομίζω συμφωνούμε, είναι από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων χρόνων. Βέβαια. How to with John Wilson, αυτό άμα σας το περιγράψουμε, απλά θα βαρεθείτε. Δεν είναι καθόλου βαρετό. Καθόλου βαρετό. Αναζητήστε το, βρίσκεται και αυτό στο Vodafone TV. Και τώρα βρίσκεται για το The Rehearsal, η νέα σειρά εκπομπή Παύλα, δεν ξέρω τι στο καλό του Nathan Fielder, όπου έχει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τον Nathan For You. Βασικά δεν ασχολείται εδώ πέρα με επαγγελματίες, ξέρω εγώ, του τάδε, παρά πήγε στο Craigslist, που είναι η χρυσή ευκαιρία, πες το έτσι. Ξέρω εγώ πώς το λένε, πώς θα το χαρακτήριζαμε αυτό. Είναι ένα site που μπορείς να ανεβάσεις πράγματα, ερωτήσεις με αυτό, να ζητήσεις στην Αμερική. Και λέει, ωραία, θέλει. Αγγελίες, ψάχνω αυτό, ψάχνω εκεί. Α, μπράβο. Οπότε ρώτησε ο άνθρωπος, έχετε κάποια, ας πούμε, κάποιο, όχι αποθυμένο απαραίτητα, μια απόφαση ζωής που θέλετε να πάρετε και φοβάστε να την πάρετε. Μια σημαντική απόφαση. Φοβάστε να την πάρετε γιατί δεν ξέρετε ποια θα είναι η έκβασή της. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Οπότε εσύ στέλνεις τον Nathan Fielder ποια είναι αυτή η απόφαση που θες να πάρεις και δεν μπορείς να την πάρεις γιατί φοβάσαι για την έκβαση και εκείνος, πώς να σου πω,
να φέρω παράδειγμα, να φέρω το πρώτο επεισόδιο λίγο για παράδειγμα, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο πρώτο επεισόδιο που έχει μια παρέα που κάνουν trivia nights. Ωραία. Και έχει πει ψέματα σε αυτή την παρέα, εδώ και 20 χρόνια. Βασικά τους λέει ψέματα για κάτι, γιατί είναι από αυτά τα ψέματα που είναι μικρό ψέμα, αλλά άμα το πεις μετά αλλά δεν μπορείς να το ξεπείς. Άμα διατηρείται και ξέρεις, γίνει σημείο αναφορά και τα λοιπά, μετά φτάνει το άβολο σημείο του ότι λες τώρα. Τώρα πώς να πω την αλήθεια αυτό το πράγμα. Είναι χοντρό, δεν είναι. Έχουν χτιστεί πράγματα πάνω σε αυτό, ξέρεις. Είναι... Ακριβώς. Τους είχε πει λοιπόν ψέματα ότι δεν έχει απλά bachelor, αλλά έχει και master. Οπότε θέλει να. Δεν θέλει να τους λέει πια ψέματα. Όμως φοβάται γενικώς και φοβάται και ειδικός, μια από όλες στην παρέα, η οποία θεωρεί ότι άμα μάθει την αλήθεια, μπορεί και να του φέρει και τίποτα στο κεφάλι. Δηλαδή μπορεί να προβεί στη βία. Mm. Οπότε ο Νέθαν του λέει: ωραία, θα κάνουμε. Θα περάσουμε από όλα τα πιθανά σενάρια και αυτό που εννοεί είναι ότι literally φτιάχνει μια ρέπλικα του μπαρ στο οποίο πηγαίνουν για τα Trivia Nights, προσλαμβάνει ηθοποιούς που μοιάζουν στην παρέα και μαζί όλοι αυτοί κάθονται και κάνουν, περνάνε από όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί, λέγοντας ο άνθρωπος, παιδιά δεν έχω μάστερ, πώς μπορεί να... προχωρήσει αυτή η βραδιά, ας πούμε. Αυτό, κάνουν προσομοιώσεις κάθε πιθανού, ας πούμε, αστάθμη του παράγοντα, κάθε αγνώστου χ, κάθε μεταβλητής της βραδιάς, το οποίο είναι τουλάχιστον fascinating, δηλαδή είναι συναρπαστικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Είναι συναρπαστικό και είναι και πολύ τρομακτικό, βέβαια, έτσι. Είναι σίγουρα. το να μπαίνεις στη διαδικασία, ξέρεις, να σκέφτεσαι... πόσα πράγματα είναι μεταβλητές σε κάθε... Δηλαδή, το να φτιάξεις ένα διάγραμμα ροής, ξέρω εγώ, των αποφάσεων και των μεταβλητών ανά πάσα στιγμή, είναι... Ξέρεις, κάπως ξεκινάει στην πλάκα αυτό το πράγμα και δεν γίνεται να μην σε βαρύνει κάπως. Γιατί, ξέρεις, φτάνει το σημείο που, ξέρεις, ασχολείται με το κατά πόσο μπορείς να προβλέψεις την ανθρώπινη φύση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ναι. Γίνεται heavy πάρα πολύ γρήγορα, πώς να το πω. Γίνεται χωρίς, heavy, αλλά ταυτόχρονα... Χωρίς να το κουράζει, χωρίς να τύπω ότι τώρα κάτσω να σου εξηγήσω κτλ. Κάνει ένα πράγμα, κάνει αυτό, δεν ξεφεύγει το σενάριο. Δεν είναι σε φάση ότι τώρα θα το πάω στο υπαρξιακό. Πάει από μόνο του. Αυτό το πράγμα που κάνει έχει κατευθείαν κάποιες αλφα επεκτάσεις, ας πούμε, το οποίο σε οδηγεί όπου έχεις διάθεση να το αφήσεις να σε οδηγήσει. Είναι... Και εντάξει, φανταζόμαι κιόλας για ανθρώπους που είτε από τη φύση τους, είτε βρίσκονται σε μία περίοδο που θα ήθελαν πάρα πολύ να μπορούν να προβλέψουν την έκβαση κάποιου πράγματος, γιατί περισσότεροι έχουμε αυτή την τάση να κλωθογυρίζουμε πράγματα στο κεφάλι μας και άμα από αυτό τι θα γίνει. Κάποιοι, ρε παιδί μου, το κάνουν έξτρα φουλ. Κάποιοι λιγότερο, αλλά είναι. Εννοείται. Δηλαδή, αυτό. Αυτό και καθόλου έτσι να μην είσαι. Είσαι λίγο. Δεν γίνεται να μην είσαι. Πάμε να αποδείξουμε και ό,τι γίνει. Δηλαδή, ξέρεις, πόσο. Τίποτα δεν σε νοιάζει αυτή τη ζωή, ξέρω εγώ. Ναι, πραγματικά. Έτσι, πραγματικά. Οπότε, ο Νέιθαν, μπορείτε να το στείλετε για την επόμενη σεζόν. Άμα έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να λύσετε και θέλετε να, δεν ξέρω, να δείτε αν υπάρχει λύση αγκές σε αυτό. Ναι. Όχι Nathan For You, Nathan For You πρώτα, αλλά σίγουρα The Rehearsal. Σίγουρα The Rehearsal, το οποίο αυτό είναι και μια διαρκής έκπληξη. Μόνο δύο επεισόδια έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι τώρα, όταν ακούτε το επεισόδιο, μάλλον... Θα ναι, είναι τρία, έχει βγει πάντων. Ναι, θα είναι τρία. Ναι. Αλλά είναι και κάτι πολύ απρό. Καλά, προφανώς. Έχει πλάκα. Είναι το δεύτερο επεισόδιο λίγη με ένα... έχει ένα φινάλε, ας πούμε, που δεν ξέρεις πού στο καλό αυτό, πάει το τρίτο. Κάπως... Δεν ξέρουμε τι θα δούμε τώρα εμείς. Δεν ξέρουμε τι θα δεις ακριβώς. Δηλαδή είναι απρόβλεπτο ακόμα και μέσα σε αυτή την κατασκευή, ας πούμε, που έχει φτιάξει. Δηλαδή αγκαλιάζει πάρα πολύ το. Δεν ξέρω, με ένα περίεργο τρόπο είναι υπολογιστικό και go with the flow ταυτόχρονα. Ναι, και επίσης κάνει όλα αυτά τα πράγματα όχι μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό του. Ναι. Δηλαδή, βάζει τον εαυτό του στο παιχνίδι. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο επεισόδιο που αναφέραμε τον πιλότο, που είπαμε έτσι περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Θέλει να προκαλέσει μία εκβαθέων, ας πούμε, συζήτηση με το παλικάρι που τον έχει, ας πούμε, καλέσει, όπου αρχίζουν να μιλάνε για τους γάμους τους που έχουν λήξει. Αλλά ο ίδιος ο Nathan Fielder δεν θέλει να μπει περισσότερο βαθιά από αυτό, από το να του πει απλά ναι, ήμουν παντρεμένος για χ χρονικό διάστημα. Οπότε, την ώρα που κάνω αυτή τη συζήτηση, έχει προγραμματίσει να περάσει ένα ηλικιωμένο. Είναι σε μια πισίνα, να περάσει να μπει ένα ηλικιωμένο σε μια πισίνα, στην πισίνα του και να του διακόψει. Απλά για να κόψει τη ροή τη συζήτηση. Ναι, δηλαδή. Αλλά... Δεν θέλει και ο ίδιος, προσπαθεί να αυτοελεγχθεί. Αλλά όντως και γενικότερα, δηλαδή και στο δεύτερο επεισόδιο, χωρίς ας μην πούμε καθόλου λεπτομέρειες, ξέρω εγώ, αλλά στο δεύτερο επεισόδιο ξεσπαίνει και ο ίδιος μέσα με έναν τρόπο πολύ έτσι απρόσμενο. Και κάπως όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή στην προσπάθειά του να κάτσει να υπολογίσει και να ακολουθήσει, ξέρεις, αυτά τα διαγράμματα ροής αποφάσεων,
για άλλους ανθρώπους καταλήγει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και για τον ίδιο, το οποίο είναι πολύ φυσική επέκταση αυτού του φινάλε που αναφέραμε πριν, της προηγούμενης σειράς του, που μπαίνει ο ίδιος με έναν τρόπο πολύ μεγαλύτερο, τέλος πάντων, πολύ εντονότερο μέσα σε αυτή την αναζήτηση, τέλος πάντων, που κάνει για τους άλλους, καταλήγει να είναι και για τον ίδιο. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, ξέρεις, δηλαδή, προφανώς εμένα μου φέρει και στο μυαλό, ξέρεις, σε πολύ κόσμο, δηλαδή, ξέρεις, και ναι. Πράγματα από τη συνεκδοχή, ξέρεις, πολύ τσαρικά. Πάρα πολύ, ναι. Εμένα και από τη ζωή μου, Θοδωρή. Καλά, εσύ, τη ζωή μας, ναι. Από τη ζωή μου, ναι, θα κάνω ένα σενάριο. Θέλω να κάνω αυτό, ωραία. Πόσα σενάρια έχουμε, Νέιθαν? Τι μπορείς να κάνεις για μένα? Τέλος πάντων, πάμε σε ταινία. Και να πω ότι αυτό, ναι, συγγνώμη, παρακαλώ. Τέλει πάντα είναι αυτό το, είναι εντυπωσιακό το πώς πάντα καταλήγει, επειδή μου η πραγματικότητα να σε εκπλήσει, ξέρω. Ακόμα και μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Το βρίσκω, δηλαδή το τέλος του πρώτου επεισοδίου, ας πούμε, εμένα με μάφησε λίγο με το στόμα ανοιχτό. Και εμένα. Κάπως. Εγώ έσκασα, δηλαδή, κιόλας. Δηλαδή, ναι. Και με το δεύτερο έμεινα με το στόμα ανοιχτό, αλλά για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Τους οποίους, ναι, φαντάζομαι θα. Ναι. Το δεύτερο είναι ακόμα πιο δυνατό, νομίζω. Ναι. Anyway, ήθελα, μιλώντας τώρα για ταινίες, απλά να αναφέρω γρήγορα δύο που τις έχουμε αναφέρει και εδώ και τις έχουμε αναλύσει και έχουμε γράψει και κριτικές και χίλια πράγματα. Απλά το Top Gun συνεχίζει την άνοδο. Γενικότερα δεν έχει κόψει, δεν έχει, η φόρα του καλά κρατεί. Οπότε, άμα δεν το έχετε δει ή άμα θέλετε να κάνετε rewatch, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει τον Αύγουστο στις αίθουσες. Και θεωρώ ότι ούτε τα μαγνητικά παιδιά θα φύγουνε. Όχι, και αυτό. Και κάνω, δηλαδή, χτες στη Ριβιέρα έκοψε πάλι 100 εισιτήρια, ξέρω εγώ. Έτσι είναι... ακριβώς. Οπότε είναι πολύ safe bet, ειδικά για θερινό το μαγνητικά. Δηλαδή, το Top Gun, εγώ θα σας έλεγα να το δείτε σε κλειστή αίθουσα. Αν δεν σας χαλάει το καλοκαίρι. Κοίτα, γιατί εντάξει. Γενικά 100% συμφωνώ. Είμαι πάντα τη αίθουσα. Μωρέ, το λέω, ξέρεις, γιατί για τον ήχο. Και... Ισχύει 100%. Απλά αν η διάθεση είναι να δούμε έτσι κάτι καλοκαιρινό, λίγο. Κάπως του κολλάει. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, το Dr. Strange. Το κολλάει γιατί έχει και ορίζοντες, έχει και βασιλεύματα. Μπράβο, έχει ουρανούς. Οπότε κάπως. δηλαδή για δεδομένο τέτοιου blockbuster δεν, είναι, δεν του είναι εντελώς ξένο το θερινό. Προφανώς και εγώ συμφωνώ πάντως ότι. Και εγώ θα προτιμούσα το. Ναι, αν θέλετε να το ευχαριστείτε σε όλο του τον Glory, καλή είναι η κλειστή αίθουσα. Αλλά ναι, και τα μαγνητικά λοιπόν παιδεία που είναι η ελληνική ταινία που. Θεωρούσαμε ούτως ή άλλως φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ, επειδή ήταν ο μεγάλος νικητής του φεστιβάλ, ότι θα πήγαινε καλά. Απλά δεν νομίζω ότι είχε κάποιος προβλέψει το πόσο καλά θα πήγαινε. Είναι ένα καθαρό αιμο indie hit για την Ελλάδα, δηλαδή για εγχώρια παραγωγή. Έχει πάρα πολύ καλά legs η ταινία. Και πραγματικά, επειδή τώρα, τώρα που ηχογραφούμε, θα μου πείτε, όταν το ακούτε δεν, αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν την προβολή που κάνει για την τριλογία Before το Athens Open Air. Φεστιβάλ και σκέφτομαι να έχουμε και εμείς τώρα το δικό μας Before με τα μαγνητικά παιδεία, γιατί όχι, το δούμε και λίγο έτσι. Οπότε ναι, ήθελα απλά από ταινίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει να κάνω ένα ding-ding. Όχι ότι υπάρχουν άλλες που έχουν ήδη βγει που δεν είναι γαμό να πάτε να τις δείτε. Όχι, απλά το μόνο κάπως που θα, είναι το μόνο στην ίδια θα... οικογένεια αυτές οι δύο ταινίες. Συμφωνώ, με κάποιο τρόπο. Το περίεργο. Μόνο που θα πρόσθετα σε αυτά τα κάπως είναι και το Elvis. Δηλαδή θα το πετάξω και αυτό στο τέτοιο, που επίσης πάει αρκετά καλά. Όχι αρκετά, πάει καλά. Συμπαθέστατα πάει και είναι και ωραία ταινία. Και στην Αμερική έριξε και το Top Gun από το νούμερο 1 όταν βγήκε. Για δύο εβδομάδες κιόλας. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Πάει καλά. Λογικά θα το δούμε τον Austin Butler μέχρι τα Oscar. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία θα. Εγώ θα το πυρπολιθώ άμα δεν είναι υποψήφιος. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να το πάρει, χαιρετικά. Ναι, ναι, αλλά ναι, αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Εντάξει. Φτιάχνει έναν άνθρωπο από ένα χαρτί. Δεν ξέρω πώς το. Πέρα από αυτό, έχει πάει και πολύ καλά η ταινία κιόλας. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο θα κρατηθεί θα έχει, το hype. Ναι, θα κρατηθεί το hype. Και αυτό θέλω να πω ότι με αυτές που αναφέραμε, θέλω να πω ότι χαίρομαι γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο-τρεις ταινίες που μπορώ πολύ μεγάλη ευκολία και τις τρεις να τις προτείνω πολύ εύκολα, ξέρεις. Στις ερωτήσεις, ας πούμε, είναι παιδί μου ενός casual θεατή που είναι σε φάση ότι κοίτα, ή που δεν πάει πολύ σινεμά, ή που έχει να πάει από πέρσι στα θερινά. Σωστός όλο αυτό. Χαίρομαι που υπάρχουν αυτές τις ταινίες που μπορώ να κατευθύνω κάποιους ανθρώπους, που είναι κάπως ταινίες που. Πώς να το πω τώρα. Κανονικές ταινίες, εύκολες. Δεν έχω κάτι δύσκολο με μέσα. Ξέρεις, θα πάει όλος και θα ευχαριστηθεί και θα πέρασει ωραία, ξέρω εγώ. Και δεν χρειάζεται να παίζει τώρα στην ανάγκη τώρα κάτι Θεέ μου, τι αυτό και νούμερο 32 και όλες αυτές τις σπουδές. Θεέ μου, τι σου κάναμε. Δηλαδή, ξέρεις, που δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα πράγματα μπροστά μου. Αλλά
Τίποτα, χαίρομαι απλά αυτό. Δηλαδή, μπορώ να πω, ξέρεις τι, μάνα, πάρε τον μπαμπά και πηγαίνετε το Top Gun. Δηλαδή, θα αλήθεια θα περάσει ωραία. Είναι, ξέρεις, ωραία. Πηγαίνετε το Elvis. Ωραίο, πολύ ωραίο πράγμα. Δεν είναι και κανένα. Ωραίο πράγμα. Να πω και καλογερά ακόμα μια εύκολη ταινία από την οποία όμως δεν θα τη δείτε γενικά δεξιά-αριστερά. Γιατί νομίζω θα πέσει λίγο. Για πες. Στα μαλακά και δεν. Λοιπόν, λέγεται Χρυσές Φωνές. Είναι παραγωγή του Ισραήλ. Θα κυκλοφορήσει το Σινόμπο. Προέρχεται από τον Ευγένη Ρουμάν, ο οποίος είναι ο ίδιος, ήταν ο ίδιος, ας πούμε, μικρός, μετακόμισε στο Ισραήλ. Ήταν Ρωσόφωνο, ήταν Σοβιετικός Εβραίος, ο οποίος μετακόμισε στο Ισραήλ με την οικογένειά του στα 90s. Mm-hmm. Και είδε, ας πούμε, ότι. Καταρχάς, συγγνώμη, ήταν πολύ ακριβό το σινεμά τότε για την οικογένειά του. Τους έπεφτε πάρα πολύ ακριβό. Οπότε η σύστασή του με αυτή την τέχνη ήταν μέσα από το παράνομο εμπόριο βιντεοκασετών, ας πούμε, με ρωσόφωνους. Έτσι ξεκίνησε να βλέπει, έτσι το αγάπησε το σινεμά. Αλλά ταυτόχρονα εμπνέεται αυτή την ταινία και από τη ζωή των γονιών του που τους είδα, ας πούμε, να πρέπει να επανεφεύρουν τη ζωή τους εκ νέου σε μια άλλη χώρα και ειδικά σε ό,τι αφορά τη μαμά του που, εντάξει, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες έχουμε ένα έξτρα εμπόδιο πάντα σε πράγματα, οπότε φτιάχνει μια ταινία, ακούγεται βαρύ αυτό το πράγμα, δεν είναι η ταινία, είναι γλυκόπικρη, αλλά είναι κυρίως γλυκιά. Ακολουθούμε λοιπόν ένα ζευγάρι που τραβάει το ίδιο, δηλαδή φεύγει, διαλύεται η Σοβιετική Ένωση, φεύγει, πάει στο Ισραήλ. Εκείνη όμως στη Σοβιετική Ένωση ήταν μεγάλα ονόματα στη μεταγλώτηση, ναι, τη ρωσόφωνη. Ήτανε χρυσές φωνές. Και τώρα ανακαλύπτουν ότι στο Ισραήλ το Ισραήλ δεν έχει ιδιαίτερη χρήση για το ταλέντο τους. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι που μπορούν να συνεχίσουν. Οπότε αρχίζουν να βρίσκουν odd jobs δεξιά-αριστερά. Με τη μαμά να πηγαίνει, να πιάνει κιόλας δουλειά σε ροζ γραμμές. Οπότε όλο αυτό έχει πολλά ευτράπελα και είναι μια αστεία, πάρα πολύ γλυκιά, ζεστή ταινία, ένα πολύ γλυκό μικρό πραγματάκι, που όμως έχει να κάνει και με τη μεταναστευτική εμπειρία γενικώς, δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω είναι εύκολο ή θα το βάζα πολύ πακέτο με τα άλλα τρία που ήδη αναφέραμε. Δεν θα δυσκολευτείτε σε κάτι. Και δεν είναι και το θέμα του σου κάνουν και τα λοιπά. Οπότε αυτή ήταν και η δική μου πρόταση. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, είναι να βρούμε το... Ναι, μην είναι το, ναι. Πάμε για σειρά. Πάμε να πούμε μια σειρούλα. Ναι. Θες να πούμε, σίγουρα θες να αναλάβεις το Abbott Elementary, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε αναφέρει... Κοίτα, το έχουμε αναφέρει το Abbott Elementary, αλλά να το ξαναπετάξουμε τώρα που έχει υπερχθεί. Μιας και ανανεώθηκε ούτως ή άλλως για... Για δεύτερη σεζόν. Και πάει και για Emmys και όλα αυτά τώρα που είχαμε πει. Στο αντίστοιχο επεισόδιο των Emmys μπορείτε να ακούσετε τι ακριβώς. Έσπασε κάποια ρεκόρ. Έγραψε ιστορία σε κάποια πράγματα για την ακρίβεια. Ναι, για πες. Ναι. Όχι τίποτα. Όπως λέγαμε και ξεκίνησε το επεισόδιο, ξέρεις, είναι η σπάνια έτσι λίγο πιο. Έχει πλάκα. Πήγα να πω παλαιά σκοπή, ξέρω εγώ, κομμωδία. Και σκέφτομαι αυτό το Early Zeros aesthetic του Office. Το οποίο υποθέτω είναι πλέον παλαιά σκοπή. Είναι πια σχεδόν 20, τρομερό, 20 χρόνια σχεδόν πίσω. Έχουμε κερά στο δωρή. Ναι, πραγματικά. είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι από αυτές τις κωμωδίες που. Είναι κωμωδίες, πρώτον. Αυτά τα 20 λεπτά. Είναι κωμωδίες όπως τις εννοούσαμε, ρε παιδί. Ναι, αυτό. Είναι 20 λεπτάκια που sitcom, έχει. Sitcom, ναι. Αυτό. Αστεία. Που διαδραματίζεται σε ένα σχολείο στη Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια. Ναι, στη Φιλαδέλφια, ναι. Αρκετά φτωχό, δεν υπάρχουν πόροι για τίποτα βασικά και παρακολουθούμε το συνεχές, ας πούμε, struggle των καθηγητών, αυτών που νοιάζονται, τέλος πάντων, για το πώς θα κάνουν οτιδήποτε αξιολόγου, πώς θα προσφέρουν, ας πούμε, μια αλφα αξιοπρεπή εμπειρία μάθησης, τέλος πάντων, στα παιδιά. Το οποίο επίσης γελάω, γιατί όπως είπες και εσύ πριν για τις φωνές, κάτι που επίσης ακούγεται βαρύ, δηλαδή τώρα το άκουσα να το λέω. αλλά είναι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Είναι πανάλαφρο, είναι γλυκύτατο. Και... Επίσης παρουσιάζει τους δασκάλους γενικά, όταν βλέπεις μια τέτοια σειρά, λες, πόσο δεν έχουμε τις σειρές. Δηλαδή, το να παρουσιάσεις τους δασκάλους όπως είναι στην πραγματική ζωή. Δηλαδή, πολύ σωστό.
Ναι, είναι μεγαλόκαρδη. Οι περισσότεροι, εντάξει, είχαμε όλοι μούφα δασκάλους, αλλά γενικά για να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, δεν είναι ιδιαίτερα forgiving επάγγελμα σε κανένα επίπεδο, ούτε για την ψυχολογία σου, ούτε για την τσέπη σου. Ναι, θα υπάρχει, Αμερική, σίγουρα, ναι, θα υπάρχει σίγουρα μια διάθεση του ότι θέλω άξονα να κάνω και κάτι. Πώς να το πω, δηλαδή. Θέλω άξονα να κάνω και κάτι. Μάλιστα, βγαίνει και σε ένα timing η σειρά, βγήκε σε ένα timing όπου στην Αμερική έχουμε μαζικές παρετήσεις δασκάλων, γιατί απλά δεν την παλεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν explainer videos γύρω από αυτό γιατί συμβαίνει και βγήκε αυτή τη χρονιά αυτή η σειρά. Και που προθυμήν της επίσης να πω ότι και πολιτικά, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον, ενώ δεν είναι κανένα ριζοσπαστικό πράγμα, αλλά θέλω να πω ότι το ότι δεν έχει ένα, υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να είναι έτσι ένα ανάλαφρο πράγμα που αφήνει και κάποιες πικρίες από κάτω, χωρίς να γίνεται ποτέ χαζοχαρούμενο. Δηλαδή, δεν είναι ποτέ σε φάση ότι τρελαρή, τρελαρό, άμα αρκεί να πιστέψεις κάτι και θα έχει πάνω όλα καλά. Ξέρεις, το αποφεύγει αυτό το πράγμα, το οποίο θα με τσάντζε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα πολύ. Από τα αρκετά άξια φετινά πράγματα, θα έλεγα. Πολύ, πολύ. Και μιλώντας για σειρές που έχουν ήδη ξεκινήσει, και τώρα θα σας γελάσω, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι να το ακούσετε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο επεισόδιο έχει φέτος. Το Only Murders in the Building, Disney Plus και αυτό, που είναι αυτό το... η σειρούλα που έγινε σειράρα, με Σελίνα Γκόμεζ, Μάρτιν Σόρτ και... καλέ κόλλησε το μυαλό μου, βοηθά. Steve Martin. Μπράβο, στιβάζει το καλό. Ναι. Ο Μπράζος, μωρέ. Ακριβώς, ο Μπράζος. Ναι, όπου είναι, ρε παιδί μου, τρία τυπάκια σε ένα ιστορικό κτίριο της Νέας Υόρκης που μένουν ο καθένας σε δικό του διαμέρισμα. Γίνεται ένας φόνος στο κτίριο και προσπαθούν να τον λύσουν το φόνο. Έτσι ξεκίνησε στην πρώτη σεζόν, προσπαθούν να λύσουν το φόνο. Αλλά λένε, μήπως να το εκμεταλλευτούμε κιόλας και να κάνουμε και ένα true crime podcast. Που δεν υπάρχει πιο ευπόλυτο πράγμα σε podcast στην Αμερική. Θα πω όμως και στην Ελλάδα ότι κοιτώντας ένα top 10 τη βδομάδα. Τα true crimes που έχουμε στην Ελλάδα πάνε και αυτά πολύ καλά. Οπότε γίνεται ένας κακός χαμός. Είναι ένα... Μ' αρέσει αυτή η σειρά γιατί έχει ένα περίεργο δικό της τόνο. Και επίσης στην πρώτη σεζόν, στη δεύτερη λιγότερο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω βέβαια πώς θα ολοκληρωθεί, αλλά στην πρώτη σεζόν σχολίαζε και με έναν τρόπο δικό του το ρεύμα του true crime και το κατά πόσο κάποια πράγματα είναι ok. Χωρίς να βαραίνει, όπως λέει και ο Θοδωρής, το concept γενικά της σειράς, που είναι ένα μυστήριο όπου βλέπεις τρεις πρωταγωνιστές με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίες μεταξύ τους, δηλαδή έχει να κάνει και με το generation gap. Αλλά έχει και δύο-τρία πραγματάκια ή είχε έστω να πει για το κατά πόσο είναι ok τώρα να ξέρεις να κάνεις monetize μια τέτοια κατάσταση και το που μπορεί, που, η έρευνά σου μέχρι που είναι ok να φτάσει, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ fun πράγμα, την αγαπώ πολύ αυτή τη σειρά. Όπως και το For All Mankind, που έχω την εντύπωση ότι εσύ ξεκίνησε να το βλέπεις λίγο τελευταία ή το βλέπεις εξ αρχής. Όχι, ξεκίνησα να το βλέπω κάπου ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο επεισόδιο της τρέχουσα σεζόν. Okay. Το είδα όλο. Θυμάμαι ότι δεν το βλέπεις και στο έλεγα να το δω και δεν το βλέπεις. Ναι, το είδα. Δηλαδή, νομίζω όταν βγήκε το δεύτερο επεισόδιο, ξεκίνησα να το βλέπω από την αρχή και όταν βγήκε το τρίτο. Όταν βγήκε το τρίτο επεισόδιο, είχα κάνει catch-up και είδα το τρίτο. Δηλαδή, το είδα μέσα σε μια εβδομάδα, τέλος πάντων. Είναι φανταστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για μία. Τέλος πάντων, είναι εναλλακτικής ιστορίας, που σημαίνει ότι κάτι έχει πάει διαφορετικά στο σύμπαν της σειράς από ό,τι πήγε στην πραγματική τη δική μας ζωή. Έχει να κάνει με το race μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικής για το ποιος θα φτάσει πρώτος στο φεγγάρι. Και στη σειρά γίναν τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι έγιναν για μας. Πράγμα που, εντάξει, προφανώς η αντίδραση, η αντιδράση είναι αλυσιδωτές. Παντού απλώνονται στα πάντα, σε άλλα ιστορικά γεγονότα, σίγουρα στους χαρακτήρες. Και γενικά είναι μια σειρά που έχει payoff. Αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, η πρώτη σεζόν νομίζω ότι μπορεί να σου έκανε και καλό που την είδες έτσι μπαμ. Γιατί το νιώθω πάρα πολύ αυτό. Ήταν... Τα πρώτα επεισόδια. Ναι, ήταν χλιαρή υποδοχή. Ακόμα και βλέποντάς το. Και που το βλέπω, το ακολουθούσα πολύ. Δηλαδή, γιατί μ' άρεσε ο ρυθμός και οι χαρακτήρες, οπότε το ακολουθούσα. Δηλαδή, με ευκολία του έδωσα λίγο χρόνο. Αλλά σίγουρα βοήθησε αυτό το πράγμα, γιατί τα 4-5 πρώτα επεισόδια δεν είναι σαφές. Τι θέλει να κάνει η σειρά. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει αυτό το «Α, και αν γινόταν αυτό, okay, sure». Και μετά, ξέρεις, είναι 2-3 επεισόδια που κάνει πολύ setup.
ξέρεις, τον κόσμο, τους χαρακτήρες, το aesthetic του, το γενικότερο, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφές το εν τέλει τι είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι δεν ξέρανε. Εγώ το βάζα πάντα στα best of, ναι. Και ήμουν σε φάση πάντα μείνετε μαζί του, μη φύγετε, περιμένετε. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια, θα κάνει, θα γίνει απόσβεση. Ναι. Έχει... Καλά, στη δεύτερη σεζόν έγινε σίγουρα απόσβεση. Ναι. Δεν το συζητώ. Όχι, από το τέλος, εκεί προς το τέλος της πρώτης. Γενικότερα έχει πάρα πολλά payoff και ως προς τους χαρακτήρες και ως προς τις καταστάσεις που αρχίζει να στείνει. Έχει κάποια επεισόδια που κάποια το περιμένεις ότι okay, τώρα ξέρεις, πρόκειται να γίνει το τάδο, οπότε προφανώς θα είναι ένα πολύ δυνατό επεισόδιο. Είναι και κάποια που από το πουθενά συμβαίνει κάτι και απλά βλέπεις 40 λεπτά και έχεις την ψυχή σου κολλημένη στην πλάτη. Ακριβώς. Είναι κάποια απίστευτα αγωνιώδη πράγματα. Μ' αρέσει. Στην τρίτη και όλα σεζόν που θεωρώ ότι έχει κάποιες ανισότητες. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη όμως, τα highs αυτής της σεζόν, ναι, είναι higher, ναι, as fuck, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Οπότε θα συγχωρήσετε τυχόν σκουντούφλια, σκουντούφλο, σκουντούφλο. Ναι. Επίσης, είχε ενδιαφέρον ότι όσο προχώρα, κάνει κάποια χρονικά άλματα. Κάθε σεζόν, ας πούμε, είναι μια άλλη δεκαετία. Οπότε, ξέρεις, κάνει catch up στο χρόνο και ο στόχος είναι να πάει και ένα τσικ στο μέλλον κιόλας, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σαν προσέγγιση. Το ότι δεν θα κάνουμε ένα alternate history και θα μείνουμε εκεί. Είναι ότι προσπαθεί να φανταστεί, ναι, γενικά. Σωστά. Το πώς θα πήγαινε η ιστορία μετά, ρε παιδί μου. Αλλά σε βάθος. Φτάνω στο σήμερα και φαντάζεται και ένα μέλλον. Το φαντάζεται. Θα το φανταστεί τέλος πάντων, αν όλα πάνε καλά. Αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς όσο προχωράει. Ξέρεις, είναι σαν να ανοίγει κάπως, ένα χωνί κάπως. Σαν να ανοίγει. Στην αρχή ήταν μικρές διαφορές. Μετά είναι λίγο μεγαλύτερες. Τώρα. Μετά πολύ μεγαλύτερες. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερες και φαντάζομαι όσο προχωράει, ξέρεις, θα βλέπουμε έναν κόσμο που είναι άλλος πια. Έχει, δεν ξέρω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και δεδομένου κιόλας ότι η σειρά συνδημιουργός είναι ο Ron Moore του Battlestar Galactica. Ο οποίος. Διόλου τυχαίο. Ναι. Που και αυτό έχει έτσι, κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικές. Ανησυχίες, αν και στην καρδιά του είναι πολύ. Στην καρδιά του το For All Mankind είναι. Όχι με έναν τρόπο, ας πούμε, βιτριολικό, αλλά τέλος πάντων παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι, παιδί μου, πατριωτικό με την έννοια την, ξέρεις, την, ναι, την γενικότερη. Τύπου τα ιδεώδη της Αμερικής. Και, είναι αυτό, και το. Αυτό που θα έπρεπε να είναι Αμερική. Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Το σηκώνει και η ιδέα, η αρχική, ναι, αλήθεια είναι. Είναι. Δεν το δικαιολογώ, λέω. Απλά ναι, ναι, όχι, το σηκώνει. Είναι σαν παρατήρηση ότι υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα. Αλλά παρόλα αυτά έχει κάποια έτσι μεμονωμένα ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρεις, με τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, μπαίνει το κεφάλαιο και χώνεται σε αυτή τη διαδικασία. Με το πώς τα πάντα καταλήγουν πάλι να έχουν μιλιταριστικές προεκτάσεις. Δηλαδή έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα το οποίο χτίζει πάνω σε αυτή τη βάση. Και επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Μουρ, έχει πλάκα ότι και τον Battlestar Galactica, επειδή είπες πριν για τα highs και τα lows, ξέρω εγώ, ότι και τον Battlestar Galactica είναι μια σειρά η οποία ζούσε και πέθανε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, τη μία σε τρέλανε και λες, λες, δεν είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια, ας πούμε, επεισοδιάρα με αγωνία, με πολιτικές αλληγορίες και μετά, ας πούμε, να βλέπεις κάτι απίστευτα χαζό, ας πούμε, να γίνεται. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εν τέλει. Τη λατρεύω αυτή τη σειρά, αλλά απόλυτο δίκιο. Ακραίο δίκιο. Αλλά και έχει αυτό πολύ ενδιαφέρον το πώς, ας πούμε, πηγάζει όλο αυτό το πράγμα από ένα fascination που έχει ο Μουρ και υποθέτω και οι συνεργάτες του με την ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, φαντάζεται το sci-fi ως μια, ξέρεις, είτε επέκταση του. Αν αυτό γινόταν αλλιώς, πώς θα προχωρούσε. Αλλά αυτό το πράγμα βασίζεται πάνω σε μελέτη, ξέρεις, της ιστορίας, ανθρώπινων συμπεριφορών. Οπότε έχει κάτι πάρα πολύ. Δεν νιώθεις, δηλαδή, ακόμα και όταν πλέον, ξέρεις, φτάνεις στην τρίτη σεζόν που έχουν αλλάξει ριζικά κάποια πράγματα, δεν νιώθεις ότι βλέπεις κάτι, μια φαντασία, πώς να το πω. Είναι το ακολουθείς στα θεώρημα. Λες, OK, ναι, και μετά αυτό. Και, ναι, κάπως έτσι θα πήγαινε. Είναι υπέροχη, είναι φανταστική σειρά. Επιστρέφουμε λίγο στο σινεμά, γιατί έχουμε και το Bullet Train. Μάλιστα. Το οποίο το περιμένω, βασικά νομίζω το περιμένω, εγώ το έχω δει. Εσύ το έχεις δει. Ναι, γιατί
Το έχω δει γιατί έκανα το press conference τέλος πάντων της ταινίας. Και θα βρίσκεται πράγματα γενικά γι' αυτό και στο Lady Luck και στο One Man και στο News 24/7. Κάπως απλώθηκαν το υλικό. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, το bullet train είναι ένα τρένο. Μέσα είναι τίγκα στους εκτελεστές, τους πληρωμένους δολοφόνους. Ανάμεσά τους είναι και ο Brad Pitt. Ως τέλος πάντων, θεωρητικά είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά το ενδιαφέρον σε αυτήν την ταινία που διαπίστωσα βλέποντάς τη, είναι ότι είναι ένα πραγματικό ensemble movie αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν βγάλει κράχτε τον Pitt μπροστά και όντως η ταινία ξεκινάει με μια δική του αποστολή, έχει επιστρέψει στη δουλειά μετά από καιρό, έχει αφυπνιστεί, έχει γίνει ειρηνιστής αυτός ο πληρωμένος δολοφόνος και θεωρεί ότι δεν γίνεται να μην μπορούμε να λύσουμε αλλιώς τις διαφορές μας. Οπότε η handler του, που υποδύεται η Σάντρα Μπούλοκ, τον στέλνει σε κάτι εύκολο. Δεν θέλει να σκοτώσει ο άνθρωπος και τέτοια. Οπότε τον στέλνει σε ένα τρένο να πάρει από εκεί μια βαλίτσα και να την πάει αλλού. Να την πάρει από το Τόκιο και να την πάει στο Κιώτο. Ωραία, μια χαρά. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αυτά. Φυσικά και θα πέσει μπουνοκλωτσίδι, γιατί η ταινία κιόλας είναι του δημιουργού, τέλος πάντων, ενός εκ των δύο σκηνοθετών του John Wick. Ναι. Που είναι μπράβο, αυτό που χωρίστηκαν μετά το πρώτο John Wick και ο ένας συνέχισε να κάνει τα υπόλοιπα John Wick και ο άλλος χάραξε τη δική του πορεία που έχει κάνει το Atomic Blonde, έχει κάνει το... Έχει κάνει τον Deadpool το 2, ο David Leitch είναι, by the way, αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ένας πρώην stuntman που έγινε stunt coordinator, που έγινε σκηνοθέτης. Ξέρει πάρα πολύ καλά το κομμάτι της μάχης. Η ταινία βέβαια μέσα έχει πολύ περισσότερο μπλα μπλα από ό,τι ίσως περιμένετε. Δηλαδή τον κάνουνε το διάλογο. Έχει πολύχρωμους χαρακτήρες. Σίγουρα θα βρείτε favorite, δηλαδή ο καθένας θα έχει τον δικό του σε αυτή την ταινία. Έχει εκπλήξεις, έχει καμέως περίεργα και δεν πηγαίνει ακριβώς εκεί που νομίζετε ότι θα πάει. Και γενικότερα η τελευταία πράξη κιόλας νομίζω θα δείτε αυτό που λέω, ότι είναι εντελώς, είναι ensemble. Δεν είναι πάνω στο beat. Δεν ξέρω αν είναι αποτρεπτικό αυτό για σας. Για μένα δεν ήταν καθόλου, δηλαδή εγώ το ευχαριστήθηκα που είπα «Α, οκ, okay, δεν είναι αυτό που νόμιζα, είναι, ξέρεις». Πολύ, πολύ... Πολύ φαν ταινία, πολύχρωμη. Γενικότερα το βλέπα και έλεγα αυτή ωραία που φέτος είχαμε έτσι λίγο παραπάνω μαξιμαλισμό στο σινεμά. Γιατί αν σκεφτώ, ας πούμε, και το Elvis και σκεφτώ και το RRR, που εντάξει δεν το είδαμε στη μεγάλη οθόνη, αλλά είναι στο Netflix και είναι πολύ bombastic, μπορείτε να το δείτε. Είχαμε το Everything Everywhere All at Once. Γενικότερα είδαμε πράγματα να εκρήγνονται στην οθόνη φέτος και νομίζω μας είχε, δεν ξέρω, για μένα, το Ambulance ας πούμε. Ναι. Είχαμε κάπως μαζεμένους μαξιμαλιστές σκηνοθέτες παρέα, κάπως ένα εξάμηνο. Και για μένα αυτό είναι ευπρόσδεκτο. 100%. Δεν μου αρέσει πάρα please, πολύ να συμβαίνει. Δώστε μας λίγο. Δώστε μας λίγο. Δώστε μας λίγο. Δώστε μας λίγο. Ναι. Το bullet train ίσως είναι και over the top σε αυτό πάνω. Θα σου κάνω λοιπόν μια πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση τώρα. Το bullet train, άρα είναι λες μια καλή ταινία για να δω στην Πιάτσα Γκράντε του Λοκάρνο. Στην κεντρική αίθουσα, δεν είναι αίθουσα, είναι η κεντρική πλατεία του Λοκάρνο που στείλουν μια σκηνή, τη γεμίζουν με καρέκλες όσο διαρκεί το φεστιβάλ και στείλουν μια σκηνή, η οποία, μια οθόνη τέλος πάντων, η οποία είναι περίπου τρεις όροφη, ας πούμε, σκέψου, στο περίπου. Είναι μια καλή ιδανικό για αυτό το σκηνικό που περιγράφεις. Και νομίζω ότι... Έτσι μου ακούστηκε, δηλαδή, μάλλον θα κάνω skip τη δημοσιογραφία και θα κάνω αυτό. Όχι, εκεί πρέπει να το δεις. Και μάλλον θα σου έλεγα, νομίζω ότι θα είναι... Γιατί εντάξει, εγώ το είδα με τους ανθρώπους της Feel Good, στην εσωτερική τους προβολή. Οπότε εντάξει, δεν ήταν τόσο lively, δεν ήταν καθόλου. Σίγουρα θα ήθελα να το δω με κοινό, ειδικά κοινό φεστιβάλ που θα είναι στα δέντρα. Οπότε όπως και δίποτε, κάνε skip τη δημοσιογραφική και πήγαινε εκεί. Αυτό από μένα. Τώρα από πότε πέτσι, δεν θα έχει ήδη γίνει αυτό το πράγμα, hopefully, οπότε... Ναι, ισχύει. Θες να πάμε πάλι πίσω Disney Plus με μια ταινία και μια σειρά, να κάνουμε ένα πακετάκι. Ταινία εννοούμε το Prey, να υποθέσω. Θέλω να πω το... Ναι, γιατί... Λοιπόν, αυτό είναι ένα prequel του Predator, okay. Η Predator, όπως αγαπάμε πολύ να το λέμε στην Ελλάδα. Ναι. Και υποκανονικές συνθήκες. Τι. Τίποτα, συζητιέται λέω κιόλας τώρα η λέξη αυτές τις μέρες. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα
θα την έβλεπα, ρε παιδί μου, αγγές κάποια στιγμή. Αλλά δεν ήταν ότι θα τρελαινόμουν, χθε μου βγαίνει το prequel του Predator, τι θα κάνω και αυτά, και πρέπει οπωσδήποτε, ξέρεις, βάλω το στις φλέβες μου. Όμως, το έχει γυρίσει ο Ντάνο Τράχτενμπεργκ του 10 Cloverfield Lane. Και θέλω πάρα πολύ να δω τι μπορεί να έχει κάνει με αυτό. Ναι, έχω δηλαδή αγνή περιέργεια. Κι εγώ, ατόφια. Και φαίνεται και από το τρέιλερ και από κάποια πρώτα reviews που έχουν βγει, φαίνεται να είναι actually μια καλή περιπέτεια. Φαίνεται, κάπως το βγαίνει. Τώρα κάπως, θα δούμε, ναι. Κάπως είναι κρίμα και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, κιόλας για ποιο λόγο δεν βγαίνει σινεμά αυτή η ταινία. Δεν βγαίνει σινεμά. Ναι, γενικότερα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μου είναι δύσκολο να το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, το λόγο. Είναι το franchise του Predator, γιατί δεν το βγάζετε. Ναι, ίσως επειδή έκανε underperform ακριβώς προηγούμενη. Λέω. Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα στοιχείο, δεν έχω διαβάσει καμία φήμη τίποτα. Λέω ότι ίσως, ξέρω εγώ. Τους φάνηκε πιο safe να βγει Hulu Αμερική και Disney Plus στον υπόλοιπο πλανήτη. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά ναι, μας αρέσει πάρα πολύ το Cloverfield Lane και σε μένα και στο Θοδωρή. Πάρα πολύ. Ακριβώς. Οπότε θέλω να δω τι στο καλό μπορεί να έχει κάνει. Για την ιστορία να πούμε ότι θα ακολουθεί μια πολεμίστρια Κομάντσι, η οποία θέλει στο παρελθόν, έτσι, βαθύ παρελθόν, θέλει να προστατεύσει τη φυλή της από έναν Predator, τον πρώτο που κατεβαίνει στη γη. Οπότε έχουμε το. Δηλαδή είναι prequel καρα prequel. Ο πρώτος κατεβαίνει και έχουμε μια Κομάντσι, η οποία τον καταδιώκει για να τον σφάξει. Ωραία. Μια χαρά. Ωραίο, νομίζω. Σούπερ. Και πάει και στον Τράχτενμπεργκ, δηλαδή σαν κόνσεπτ. Ναι, του πάει μια χαρά. Ωραία. Το περιμένουμε αυτό. Πότε το έχουμε ευκαιρία από την κυκλοφορία αυτό? Αυτό βεβαίως αμέσως σου πω, κυκλοφορεί στις 5 Οκτώβου. Που σημαίνει ότι. Σημαίνει, τώρα που ακούτε το επεισόδιο είναι πάνω. Ακούτε. Είναι πάνω. Μπείτε, δείτε. Οπότε μια χαρά. Πάρτε. Και ξέρετε τι άλλο είναι ήδη πάνω. Για πες. Είναι ήδη πάνω γιατί μου στείλανε δελτίο τύπου. Γιατί περιμέναν να ανέβει στο Disney Plus με το που ήρθε, αλλά δεν είχε ανέβει. Τώρα ανέβηκε. Το Under the Banner of Heaven. Είναι μία σειρά, technically είναι αστυνομική σειρά, με τον Andrew Garfield. Ο Garfield κιόλας τώρα στα Emmys είναι υποψήφιος για Emmy. Είναι η μοναδική υποψηφιότητα κιόλας της σειράς. Είναι δίκαιη κιόλας, θα πω επίσης. Είναι καλή υποψηφιότητα αυτή. Είναι πολύ καλός. Που είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Οπότε δεν είναι κιόλας, έτσι να το πούμε γι' αυτό, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η καλύτερη του ερμηνεία είναι αυτή στο Boy A. Και είναι παλιά ταινία, θα έλεγα δείτε τι. Εγώ εκεί τον είδα και ήμουν σε φάση, what the fuck, ποιος είναι αυτός καν. Και μετά έκανα πολύ καιρό να τον ξαναδώ και να το θυμηθώ. Είναι πάρα πολύ καλός η ταινία εκείνη. Λοιπόν, όπου παίζει έναν μορμόνο αστυνομικό που είναι έτσι πάρα πολύ. Είναι σωστός μορμόνος, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν βρίζει. Είναι καλοξυρισμένος, είναι καλοντυμένος έτσι όπως πρέπει, ενώ κατάλληλα. Είναι, ας πούμε, θεοσεβούμενος και αυτό. Θα σε επιπλήξει άμα βρίσεις. Έλα, εμείς δεν βρίζουμε, έλα, σόπα. αλλά και πολύ γλυκός ταυτόχρονα, ξέρεις. Είναι λοιπόν αστυνομικός, ζει σε μια πόλη της Γιούτα που οι δολοφονίες γενικότερα δεν συμβαίνουν. Οπότε όταν βρίσκεται μια μητέρα, την οποία υποδίεται η Daisy Edgar Jones, η τύπης από το Normal People, πολύ καλή. Η οποία να πούμε ότι ότι πρωταγωνιστεί και στο Crawdads something. Ναι, το Crawdads, να πω ότι ξέρουμε. When Crawdads Sing, κάπως έτσι. Ναι, το οποίο είναι διασκευή, λογοτεχνική και apparently, ξέρεις, υπάρχει αναμονή για την ταινία, υπάρχει κοινό. Υπάρχει πολύ κοινό, αλλά είδα κάτι τύπου τι κάνατε στο βιβλίο. Δεν ξέρω τώρα τι. Ναι, δεν αυτό. Ιδέα, θα το έχω διαβάσει, η γραμμή του δεν έχω δει. Ναι, όχι, όχι. Κι εγώ. Δεν βλέπω ένα 40% στο Metacritic. Δεν προμηνείται κάτι ενθουσιώδες. Αλλά τέλος πάντων το αναφέρουμε. Γι' αυτό ίσως κάποια από αυτές τις μέρες την πετύχω που θέλω να στο λοκάνω που θα κόβει βόλτες. Θα ενημερώσω άμα. Ναι, οπωσδήποτε. Την είχαμε προσέξει στο Normal People που ήταν. Μ' άρεσε και αυτή πάρα πολύ. Καλά και ο Πολ Μέσκαλ. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εδώ, στο Under the Banner of Heaven, της δίνεται ευκαιρία βάσει του ρόλου της να είναι πιο ανοιχτή, να δείξει ένα άλλου τύπου range. Γιατί γενικότερα, ναι, η ρόλη της και μετά το Normal People την έχουν λίγο
σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει κάνει 50 ταινίες που κάνει το ίδιο πράγμα, ούτε ναι. καν. Απλά εδώ έχει την ευκαιρία να είναι πιο σανή, πιο ξέρετε. Βρίσκεται λοιπόν με κομμένο το λαιμό αυτή και το μωρό της. Οπότε η φάση γίνεται λίγο Twin Peaks, του στυλ εμείς δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται γρήγορα σαφές ότι δεν το έχει κάνει κάποιος περαστικός ξένος, παρήσακτος στην πόλη, οτιδήποτε, αλλά έχει να κάνει με την κοινότητα των Μορμόνων, οπότε αυτό φέρνει εσωτερική ταραχή και αμφισβήτηση γενικότερα για το πόσο η θρησκεία μπορεί να σε οδηγήσει στην τραγωδία, ας πούμε. Και αυτό είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σειράς, γιατί είναι μια σειρά που έχει πολύ backstory, οπότε υπάρχουν μέρη της που το κάνει bog down αυτό το πράγμα, δηλαδή κάπως τη βαραίνει. Όμως έχει αυτή την πλευρά την πολύ καλή. Έχει τον Άντριου Γκάρφιλντ και επίσης εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα τελευταία που γίνεται περισσότερο κάτι why done it αντί who done it. Όχι, τα αγαπώ πάντα τα κλασικά, τα καθαρόαιμα. Αλλά μου αρέσει και αυτό το format, ότι μαθαίνουμε σχετικά νωρίς ποιος έχει κάνει ένα έγκλημα και ψάχνουμε μετά το γιατί στο καλό μπορεί να το έχει κάνει. Οπότε ναι. Και μετά θες να πούμε για Jordan Peele. Ναι. Όχι. Λέω να μην πούμε. Ο φίλος σου ο Jordan Peele. Του είχε πάρει συνέντευξη για τον Get Out, ναι. Είναι ο σκηνοθέτης του Get Out. Είναι και του Us. Να σου πω κάτι. Όλα, τη σκέφτομαι αρκετά συχνά. Είναι πραγματικά τσαπέμπτο. Δηλαδή είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με τη φάση του. Του είχα μιλήσει για το τέτοιο όταν είχα πάει. Το θυμάσαι που είχα πάει στο LA για το Twilight Zone. Μπράβο! Είχα πάει γι' αυτόν. Μπράβο! Οπότε είναι φίλος μας και φίλος του podcast. Apparently. Μπράβο. Πολύ όχι. Χαίρομαι που έχει εξελιχθεί σε. Στιβάρος δημιουργός, αλλά όχι στιβάρος με την βαρετή έννοια. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια άλλη που λίγο που του βαριέμαι, που είναι λίγο στη φάση ότι άλλη μια πολύ τέχνη. Βαριά αισθητική ταινία και αυτές τις ταινίες τρόμου που δεν έχουν τρόμο, δεν έχουν τίποτα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί θέλω να πω ότι το Ας δεν είναι ταινία που θα έκανε ένας τέτοιος τύπος. Η προηγούμενη του. Είναι λίγο. Πάμε και το βρίσκουμε ταινία. Είναι λίγο του παλαβού. Έχει φανταστικές εικόνες, έχει ιδέες, έχει ρίσκα, έχει απ' όλα. Και η τρίτη του ταινία τώρα, το Nope. Το οποίο και μόνο από τίτλο, εντάξει. Nope. Όχι. Με ελληνικό τίτλο, ούτε καν. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα τέλος, έχει ήδη βγει Αμερική, έχει πάρει καλές κριτικές. Σε εμάς βγαίνει στις 25 ναι, του μήνα. Έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ. Έχω καταφέρει να αποφύγω τα όποια spoilers. Έχω πετύχει κανένα δύο tweets που κάπως με έχουν υποψιάσει κανένα δύο πράγματα, αλλά... Εμένα το μόνο πράγμα που έχω, για το οποίο έχω υποψιαστεί είναι ότι είναι σίγουρα από τη φιλμογραφία του μέχρι στιγμής η πιο διχαστική. Δηλαδή το βλέπω στις αντιδράσεις ότι... είναι αρκετά χωρισμένο το κοινό. Σε αυτούς που δεν άρεσε έχω καταλάβει ότι είναι θέμα pace. Δηλαδή, γιατί και εγώ προσπαθώ να αποφύγω, οπότε δεν έχω ένα τεράστιο pool δείγμα αντιδράσεων, αλλά βλέπω ότι εκεί κάπως επικεντρώνεται το πρόβλημα συσσαγωγικά, για όποιον είναι πρόβλημα, ότι θεωρούν ότι ξεκινάει πάρα πάρα πολύ αργά μέχρι να... ότι είναι βραδύκαυστο εννοώ μέχρι να δώσει πόνο προς το τέλος. Αφορά δύο αδέρφια που έχουν, ας πούμε, στην Καλιφόρνια ένα ράντσο με άλογα και κάτι συμβαίνει στον ουρανό, δηλαδή ανακαλύπτουν κάτι που είναι ταυτόχρονα και πανέμορφο και δυσίωνο και κάτι παίζει και ο ιδιοκτήτης του διπλανού, τέλος πάντων, της διπλανής γης, παύλα θεματικού πάρκου, ας πούμε, θέλει να υποφεληθεί από αυτό το απόκοσμο φαινόμενο που συμβαίνει στον ουρανό. Μάλιστα. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχω φροντίσει να μάθω. Είναι η πολύ basic σύνοψη. Αλλά δεν μπορεί να είναι τίποτα basic με αυτόν τον τύπο, γιατί δεν έχει το basic στο αίμα του. Δηλαδή, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει αυτό που κάνει, basic δεν θα είναι. Και κάνει και απρόσμενα πράγματα. Πάντα έχει πολύ, δεν ξέρω, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέροντα. Επίσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Ντάνιελ Καλούγια. Δεν είναι φοβερό ότι έχει πάρει Όσκαρ ο Ντάνιελ Καλούγια. Δηλαδή, το σκεφτόμουν τις προάλλες και λέω. Ναι. Έχει πάρει Όσκαρ ο Ντάνιελ. Μπράβο, δηλαδή. Έχει πάρει Όσκαρ. Είναι από τις. Δεν ξέρω, πολύ ευχάριστες εξελίξεις, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει,
ξέρεις, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος και να συνεχίζει να είναι καλά. Αλλά πέρα από αυτό. Well, δεν ξέρω. Δεν θα είναι στο Batman. Στο Batman λέω. Κάτι θα λέει στο ο Batman. Batman. Δεν θα είναι στο Black Panther το 2, ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ναι, όχι, δεν θα για εσάς προπερασμένη. Δεν θα είναι. Which is very weird the timing, δηλαδή. Ναι, είναι περίεργο, δεν το ξέραμε, αλλά τέλος πάντων. Αχ, ναι, οκ. Δεν είχε μεγάλο ρόλο, απλά επειδή διάφορα έχουν ακουστεί ναι. για το κατά πόσο ήταν εμβολιασμένος, δεν ήθελε να είναι εμβολιασμένος, πώς τα πήγαινε καλά, με το βέβαια, υπόλοιπο υπάρχει, σύστημα. Υπάρχει και άλλο μη εμβολιασμένο άτομο που έπαιζε στο Black Panther. Τέλος πάντων. Όχι απλά μη εμβολιασμένο, τύπου μας τσιπάκι. Ναι, οκ, okay, ναι, ναι, συνέχισε. Τέλος πάντων, τώρα, σε κάθε περίπτωση, είναι ένας τοπιός που πραγματικά τον... τον θαυμάζω απεριόριστα. Είναι από αυτούς τους τοπιούς που μπορεί να μετατοπίσουν ένα μόριο του προσώπου τους και να συμβεί σεισμός, ας πούμε. Δηλαδή, μια από τις αγαπημένες μου ερμηνευτικές στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας, των τελευταίων πολλών χρόνων, τέλος πάντων, είναι όταν... Windows. Ναι, απλά να κοιτάει στο Windows. Δηλαδή, βρίσκω ένα intensity το οποίο όμως δεν είναι καθόλου μονότονο, καθόλου βαρετό, καθόλου μονόπατο. Mm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Jordan Peele είπε ότι θέλει να συνεχίσει να κάνει ταινίες μαζί του, γιατί έχουν βρει κάτι και... ταιριάζουνε. Ναι, είναι φανταστικός ο οποίος. Παίζει και η Kiki Palmer στο... αυτό, οποία, ευχαριστώ πολύ. Ενδεχομένως, σε 8 χρόνια θα είναι η μεγαλύτερη star που υπάρχει στο... παγκόσμιο σινεμά ενδεχομένως. Η Kiki Palmer είναι από αυτές τις τύπισες που έχει, η δημοτικότητά της έχει περιοριστεί αρκετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως είναι... Νομίζω όχι για πολύ. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι δουλεύει από μικρό παιδί, είναι από αυτά τα ξέρεις, child stars που δεν την πατήσανε μεγαλώνοντας, δηλαδή συνέχισε να είναι λειτουργική και να δουλεύει και η βιομηχανία γενικότερα την αγαπάει και έχει πολύ πολύ ωραία φήμη. Και νομίζω είναι τόσο δηλαδή είναι τόσο γοητευτική και χαρισματική βασικά πάρα πολύ. Είναι τρομερά έχει και αυτή την ενέργεια της θιάς που εγώ την αγαπάω. Ναι, 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 ναι. έχει αυτή την ενέργεια της θιάς, δηλαδή έχει αυτό το σώμα, το πρόσωπο, μια κούκλα, αλλά στην ψυχή το νιώθεις ότι είναι 62, αλλά με την καλή έννοια. Έλα σε τρατάρω κάτι. οπότε γενικότερα θέλω πολύ αυτή την ενέργεια. Μου βάλανε πρόσφατα και είδα που δεν είχα δει ποτέ αυτό που είχε γίνει πολύ viral, το Vanity Fair που δεν αναγνωρίζει τον Dick Cheney. Που δεν ξέρει το Dick και λέει sorry to this man. Sorry to this man. Δεν το είχα δει ποτέ αυτό το πράγμα με κάποιο μαγικό τρόπο και τρελάθηκα με το sorry to this man. Και αυτό που πες τώρα ότι είναι... Αναζητήστε το. Είναι ένα meme με την Kiki Palmer από μια συνέντευξη με το Vanity Fair που της δείχνει μια φωτογραφία του Dick Cheney, του γνωστού του πολιτικού και λέει... Δεν τον έχω ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο. Θα με πέρναγε το δρόμο από δίπλα μου και δεν θα ξέρα ποιος είναι. Sorry to this man. Αλλά είναι το context τέτοιο που είναι πάρα πολύ αστείο. Ναι, και σκέφτηκα τώρα αυτό που είπες ότι είναι στην καρδιά μια 62χρονη θιά, ξέρω εγώ. Αυτό σκέφτηκα. Είναι πολύ συνεπές. Λοιπόν, αύριο καρδούλα μου, δεν. Ξέρεις. Αλλά υπήρχε και φανταστικό follow-up πριν από λίγες μέρες που κάπως επανήλθε αυτό το πράγμα και είπε ότι. Twitter, κάτι του στείλω ότι ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι τέλος πάντων. I'm sorry, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ, πήγα να ασχοληθώ, αλλά κάτι του στείλω ότι από αυτά που μου είπαν κατάλαβα ότι δεν αξίζει το research. Όχι, δεν αξίζει, αγάπη μου. Αξίζει με την έννοια του να ξέρουμε ποιοι είναι οι πολιτικοί μας. Αλλά κατάλαβε, μην χαλάς την καρδιά σου τώρα. Κάπως ότι δεν άξιζε τον αγκάσο να ασχοληθώ. Όχι, δεν ασχοληθώ με τέτοιους ανθρώπους. Τέλος πάντων, εμείς αξίζει να ασχοληθούμε παρόλο που εκεί πάλι και με το Nope, το οποίο θα συμβεί προς το τέλος του μήνα. Είμαι σίγουρος ότι θα με κάποιο τρόπο και εμείς θα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και άκου τώρα τι πάσα μου δίνει και εκεί πάλι. Γιατί πιστεύω ότι θα τέριαζε πάρα πολύ. Στο cast του P-Valley. Λοιπόν, είναι μία από τις αγαπημένες μου σειρές των τελευταίων ετών που δεν κάνει τίποτα. Στην Ελλάδα μιλάω. Για την Ελλάδα μιλάω. Γιατί δεν ακούγεται, δεν αυτό. Δεν ξέρω, έχω τη σημαία της και τη βαράω από το One Man και οπουδήποτε. Είναι γύρω από... εκτελήσεται πάνω σε ένα strip club στο Mississippi, όπου εκεί είναι διαφορετική, τέλος πάντων, η κουλτούρα γύρω από τα strip clubs. Δηλαδή, θα πάρεις και την κοριτσοπαρέα σου στα γενέθλια και θα πάτε. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς αυτό που ίσως φαντάζεστε, το οποίο είναι real life thing. Η δημιουργός κιόλας της σειράς που το είχε γράψει αρχικά ήταν θεατρικό και μετά το Pussy Valley. Και
μετά έγινε πιβάλι για την τηλεόραση. Η Κάτορι Χολ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή την περιοχή και ξέρει πολύ καλά τη γράφη, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ αυθεντικό. Και ουσιαστικά παρακολουθείς τις σχέσεις των stripper και γίνονται φυσικά πάρα πολλά σκάνδαλα και υπάρχουν έρωτες, υπάρχουν φόνοι, υπάρχουν φιλίες, υπάρχει μυστηριώδης τύπης από Sky και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι και το όνομά της είναι ψεύτικο και προσπαθούν όλοι να καταλάβουν τι γίνεται με αυτήν και εμείς μαζί και ξετυλίγεται όλο αργά-αργά. Στη δεύτερη σεζόν έχουμε πάει λίγο περισσότερο ακόμα και στο κομμάτι της επιβίωσης, γιατί η σειρά το βάζει μέσα την πανδημία. Οπότε ένα strip club φυσικά και θα έχει πρόβλημα με αυτό που με την πανδημία. Οπότε μεγάλο θέμα, ας πούμε, της δεύτερης σεζόν είναι τι κάνουμε, πού πάμε, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Και μπαίνει μέσα στη σειρά και η Megan Thee Stallion, που πραγματικά είναι από μόνη της λόγος να δείτε. Το λέει αυτή η ώρα. Ναι, ξέρεις, είναι από αυτά τα περίεργα πράγματα. Πώς είχε πάει ξαφνικά η Ριάννα στο Bates Motel, το οποίο το λάτρευε, ήταν super fan και ξαφνικά παίζει στο Bates Motel. Και αλλάζει και είχε αλλάξει και τον, τέλος πάντων, τον εμβληματικό φόνο του ψυχό. Οπότε ναι, ήθελα να το αναφέρω το επιβάλλει. Θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι να ακούσετε το επεισόδιο. Θα είναι όλο πάνω στην πλατφόρμα που προβάλλετε και μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο marathon, θα πω. Να πω στα γρήγορα άλλη μια σειρά που έχει ολοκληρωθεί, αλλά επίσης θέλω να την αναφέρω, γιατί καλοκαιράκι μια χαρά τέτοιου τύπου πράγματα. Είναι το Star Trek Strange New Worlds, το οποίο είναι από τις αγαπημένες μου φετινές σειρές. Δεν έχω ασχοληθεί τρομερά πολύ με το σύγχρονο του Star Trek. Είχα δει μια μισή σεζόν του Discovery, κάπως δεν το ακολούθησα. Αλλά αυτό... Μ' αρέσει εμένα ακόμα το Discovery. Okay. Απλά καταφέρνω και μένω πίσω. Δηλαδή κάνω τις κατσά πάντα αρκετά μεταγενέστερα. Ναι, θα το τσεκάρω κάποια στιγμή. Με ενδιαφέρει δηλαδή να το δω. Όπως και το Picard θέλω να δω. Παρότι έχω ακούσει τρομερά διχαστικά πράγματα. Δηλαδή και αρνητικά. Είναι πάρα πολύ. Είναι η πιο διχαστική σειρά του Star Trek. Έχω τρομερή περιέργεια. Οπότε όντως θέλω να το δω. Τώρα αυτή την περίοδο βλέπω και το Lower Decks όλο, το οποίο είναι φανταστικό, το animation. Αλλά το Strange Worlds είναι prequel. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής είναι ο Captain Pike. Βλέπουμε ένα πιο νεαρό Spock και τα λοιπά. Το οποίο όμως είναι πολύ old school τηλεόραση, με έναν τρόπο που εγώ απολαμβάνω πάρα πολύ. Δηλαδή είναι, ξέρεις, αστερά κατά μάτια μου όταν βλέπω τέτοιες σειρές. Είναι ξανά στη παλιά λογική του ότι, ξέρεις, αυτή τη βδομάδα το πλήρωμα πρέπει να πάει σε ένα πλανήτη που εκπέμπει ένα σήμα και για να δούμε τι γίνεται. Αυτή τη βδομάδα ο Σποκ με τη σύντροφό του κάνουν κατά λάθος, μπαίνει ο ένας κατά λάθος στο σώμα του άλλου, το μυαλό τους. Αυτή τη βδομάδα, ξέρεις, ένα παλιό φλερτ του κυβερνήτη έρχεται στο Enterprise και κρύβει ένα μυστικό. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή... Παλιά καλή! Περνάω καταπληκτικά, δηλαδή είναι από τα ελάχιστα procedural αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Είναι αυτό, είναι παλιωμοδίτικο περιπέτειες, αλλά είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο, πάρα πολύ ευχάριστο. Και ολοκληρώθηκε η πρώτη σεζόν με ένα φανταστικό τελευταίο επεισόδιο. Δεν έχω φτάσει. Ναι. Είναι τόσο καλό. Τέλεια. Είναι το σωστό είδος του. Δεν είναι fan service. Είναι το σωστό είδος του. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι το ότι εκμεταλλεύομαι την ιστορία μου, τέλος πάντων. Αλλά όχι με τον τρόπο που ξέρεις είναι τα Marvel, που ξέρεις το εμφανιστεί κάποιος για τρία δευτερόλεπτα πίσω από την ντουλάπα και. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι... πίσω από την ντουλάπα. Ξέρεις. Είναι πιο. Στείλουμε ένα επεισόδιο που είναι βασισμένο, ξέρεις, προφανώς σε κάτι παλιότερο, αλλά είναι όλο το concept αυτό. Είναι εκμεταλλευόμαστε την ιστορία μας και κάνουμε ένα twist πάνω σε αυτό. Πολύ ευχάριστο. Ναι, πολύ ωραίο. Τις αγαπημένες μου φετινές σειρές. Τσεκάρτε μας, άμα είστε into this kind of thing. Θα είστε τώρα, βάλτε, ναι. Βάλτε να το δείτε. Και είναι και πολύ καλός ο φρέσκος Spock, από μένα είναι ναι. Ξέρεις τι είχα πάθει. Όταν είχα πάει για το Twilight Zone, στο Paley Fest, τώρα που λέγαμε, το πάνελ πριν ήταν του Star Trek, ήταν του Discovery. Και ήταν ωραία. Η χρονιά που εμφανίστηκαν αυτοί. Γιατί αυτό είναι spin-off του Discovery. Ήταν η δεύτερη σεζόν του Discovery, όπου έρχεται ο νέος Spock.
Ωραία. Mm. Εγώ όμως, εγώ είμαι ρε παιδί μου στο κόκκινο χαλί λίγο πιο πίσω, mm-hmm. που βέβαια η απόσταση, γιατί εντάξει είναι το πέλυφες, δεν είναι οι κάνες, είναι τύπου μισό μέτρο, τους βλέπω τους ανθρώπους. Περνάει ρε παιδί μου όποιοι είναι, όλοι οι στάρτες, βλέπω έναν τύπο, ο οποίος είναι ένα πράγμα ψεύτικο ακριβώς μπροστά μου. Τύπου, κύριο συνάδελφός μου, δεν είναι πρόσεξε, ήταν τόσο ωραίος που είναι οριακά αποθητικό. Δηλαδή το βλέπεις και λες με τίποτα, ας πούμε. Αλλά, αλλά δεν μπορείς να πω. Είναι ένα εκτυφλωτικό πράγμα. και ύψος και τα λοιπά. Και ήταν δίπλα συνάδελφός μου, David. Και του λέω, ρε συ David, του λέω, τι όλο το Hollywood ομορφιά είναι αυτή. Τι άλλο. Γιατί μου πήρε λίγο εμένα να είχα δει, η πλάκα είναι ότι είχα δει τις φωτογραφίες του ως Spock. Αλλά δεν είχα κάνει τη σύ... Λοιπόν, ναι. Και μου κάνει... Μου λέει αυτός ρε, είναι ο Ethan Peck. Είναι ο... Είναι του Gregory Peck ο εγγονός. Και μου σώσει, ναι ρε φίλε, προφανώς είναι του Gregory Peck, του πιο old Hollywood, ναι. handsome. Δηλαδή ήταν... Ναι. Ρε φίλε, όταν μου το είπε, δεν καταλαβαίνεις πώς είναι... Ναι, ναι, από αυτά τα τέτοια, τα καρτούν που σου βγαίνει μια λάμπα πάνω από το κεφάλι. Έτσι, λέω, of course, it makes sense. Τέλος πάντων. Πάμε σε τελείως άλλη φάση. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στις 25 του μήνα, γενικά στις 25, παιδιά, βγαίνουν πολλές καλές ταινίες μαζί. Δηλαδή, βγαίνει το Nope. Mm. Καλές, τέλος πάντων, πολλά υποσχόμενες. Τώρα τι θα σας αρέσει, δεν ξέρω. Βγαίνει το Nope. Βγαίνουν οι ροδακινιές του Αλκαράς, που θα τώρα να σας πω. Mm-hmm. Και βγαίνει και το Bergman Island, που θα τα κάνουμε ένα ας πούμε, πακετάκι. Το, οι ροδακινιές του Αλκαράς θα βγουν από το Σινόμπο και είναι για μια οικογένεια. Είναι βασικά. Η πρώτη ταινία καταλανικής παραγωγής που παίρνει τη Χρυσή Άρκτο, φρέσκια κιόλας Χρυσή Άρκτος, είναι γύρω από μια οικογένεια, την οικογένεια Σολέ, που ας πούμε έχει οι Ροδακινιές, ο Πορώνας, το Αλκαράς, που είναι το χωριό, τέλος πάντων, στην Καταλωνία που εκτελήσεται, Καταλωνία, συγγνώμη, που εκτελήσεται η ταινία, και ζει από αυτό. Όμως, μάλλον η φετινή εισοδιά τους θα είναι, ας πούμε, η τελευταία, γιατί αντιμετωπίζουν έξωση, καθώς υπάρχουν, ας πούμε, κάποια νέα σχέδια για τη γη αυτή, που περιλαμβάνουν το να κοπούν οι ροδακινιές και να μπουν ηλιακοί συλλέκτες εκεί. Οπότε το πρόβλημα πέραν του προφανώς που είναι επιβίωσης χρήματα και πώς θα τρώμε, δημιουργεί και θέμα μέσα σε μια πολύ σφιχτοδεμένη, ας πούμε, οικογένεια, που είναι, διχάζονται για το κατά πόσο τι τους συμφέρει εν τέλει να κάνουν και πώς πρέπει να προχωρήσουν. Δεν την έχω δει την ταινία, αλλά όσοι συνάδελφοι ήταν στο Βερολίνο, ξεπλάγησαν πάρα πολύ θετικά που πήρε το μεγάλο βραβείο. Δηλαδή δεν το περίμεναν, το θέλανε, δεν το περίμεναν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μου αρέσουν εμένα πούμε... αυτές. Πρόεδρος Επιτροπής, να πούμε, ο φίλος μας ο Night Shyamalan. Έτσι, ο κύριος Shyamalan. Ακριβώς, το είχαμε γιορτάσει όταν είχε ανακοινωθεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καλή επιλογή φαίνεται να συνέβη. Και θέλω να πω, με αφορμή αυτό, ένα φανταστικό bit of trivia που ίσχυε μέχρι και πριν τις φετινές Κάνες, τέλος πάντων. Όπου στην ακολουθία, δηλαδή, των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ, μέσα στη σεζόν τους, ας πούμε, υπήρχε η στιγμή που, δηλαδή μέχρι πριν γίνουν οι φετινές Κάνες, όπου και τις Κάνες και το Βερολίνο και τη Βενετία, τα τρία μεγάλα φεστιβάλ, τα είχαν κερδίσει γυναίκες σκηνοθέτες με τη δεύτερη ταινία τους. Δηλαδή ήταν η Κάρλα Σιμών που είχε κάνει το καλοκαίρι 93 η πρώτη ταινία, που ήταν πραγματικά μια υπέροχη ταινία. Νομίζω στην Ελλάδα το λέγαμε το Αξέχαστο καλοκαίρι. Αλλά είναι Summer 1993 ο αρχικός τίτλος. Τις Κάνες είχε κερδίσει η Ζουλιά Ντικρινό, όπως έχουμε ξαναπεί, με το Τιτάν, που η πρώτη ταινία ήταν το Ρο, το φανταστικό. Και, και τη Βενετία την είχε κερδίσει ο Dreddy One με το γεγονός που εντάξει, εμένα είναι μέσα στις 2-3 αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς ως ή άλλως, αριστούργημα ταινία. Που είναι επίσης η δεύτερη ταινία, η πρώτη ταινία είναι παγκοσμίως άγνωστη, χαμένη, δεν έχει σημασία, αλλά παρόλα αυτά είναι ήταν ένα χαριτωμένο πράγμα, το οποίο, μια χαριτωμένη σύντοση, ξέρω εγώ, πολύ... Πολύ ευχάριστη κιόλας κάπως. Βέβαια. Πολύ, πολύ hopeful. Πώς να το πω, δεν είναι κάτι που το σχεδιάζει, αυτό δεν είναι κάτι που το πλανάρεις. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο ότι ήμασταν στη θέση που μπορούσε οργανικά να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ το είχα βρει πολύ. Πολύ να πω και στα επόμενα. Πραγματικά. Εγώ θα πω. Ναι. Γιατί είμαι και από αυτούς που κρατάνε πολύ μικροκαλά σε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Χαίρομαι, πάντα χαίρομαι και μετά είμαι, ξέρεις, σαν τρομπό να τον διαβάσω τα στατιστικά. Λοιπόν, αλλά επειδή ανέφερα και... Ναι, την ίδια μέρα λοιπόν στις 25 βγαίνει και το Bergman Island επιτέλους. Είναι περσινές κάνες αυτό. Της Mia Hansen Love. Ναι. Γενικά αυτό είχε, δεν ξέραμε ακριβώς πότε θα βγει στην Ελλάδα, επιτέλους που βγαίνει. Ναι. Και εκτυλίσσεται στο νησί Φάρο, τέλος πάντων, όπου γύριζε τις ταινίες, ζούσε και γύριζε τις ταινίες του ο Ingmar Bergman. Που, εντάξει, η συγκεκριμένη σκηνοθέτης, οι περισσότεροι Σουηδοί θα μου πεις, αλλά οκ, okay, έχουν, ας πούμε, τούχαν αδυναμία. Μάλιστα, η συγκεκριμένη είχε μιλήσει, ήταν και ένα από τα talking heads, ας πούμε, στο ντοκιμαντέρ, το Searching for Bergman, που είχε γίνει σχετικά πρόσφατα, ήταν μια από τις συνεντευξιαζόμενες, ας πούμε. Και είναι μια ταινία, έχει τη Vicky Krieps, δηλαδή οπωσδήποτε βλέπουμε Vicky Krieps. Έχει μια Wasikowska, έχει Tim Roth, έχει βραβεία κάμποσα. Και σίγουρα θα έχει, επειδή εγώ δεν έχω την ταινία, δηλαδή τώρα θα τη δω, θα έχει σίγουρα μέσα θεματικές που αρέσουν πάρα πολύ συγκεκριμένη σκηνοθέτρια, όπως γονεϊκότητα, σχέσεις, δημιουργική διαδικασία, εκεί κινείται γενικώς. Ναι. Θέλω να πω ότι... Πες. Με αφορμή αυτό που λες, ούτε ξέρεις, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ούτε εγώ την έχω δει αυτή την ταινία, επειδή δεν είχα πάει σπίτι. Όχι, δεν είχα πάει σπίτι να κάνω. Δεν ήταν στο online, ήταν, ούτε που θυμάμαι, θα σε γελάσω. Πολύ λίγο το είχα παρακολουθήσει ούτως ή άλλως. Οπότε δεν την έχω δει ακόμα, θα τη δω και εγώ όταν βγει. Αλλά έχω δει την επόμενη τη ταινία που ήταν στις φετινές Κάνες, που παίζει η Λέα Σεϊντού σε μια από τις ωραιότερες ερμηνείες της χρονιάς τουλάχιστον, που ενισχύει πάρα πολύ αυτό που είπες τώρα σε γενική, ας πούμε, περιγραφή των θεματικών της Mia Hansen Love και πράγματα με τα οποία ασχολείται. Είναι το One Fine Morning, έτσι λέγεται η ταινία. Είναι από την ίδια εταιρεία διανομής, οπότε κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει και αυτό. Ελπίζω του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι καλό, κάτι που το αναμένουν. Και είναι, ναι, από αυτές τις ταινίες, παιδί μου, που στο χαρτί, άμα την περιγράψω αυτή την ταινία, θα μου πεις, την έχω δει ειλικρινά, την έχω δει 37.000 φορές. Για ποιο λόγο να πάω να δω αυτή την ταινία? Και είναι μια ταινία η οποία, βγαίνοντας από την αίθουσα, και εγώ ήμουν σε φάση ότι τώρα χρειαζόταν αυτό το πράγμα, τώρα να σηκωθούμε πρωί για να δούμε αυτή την ταινία. Και δεν μπορούσα να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Και μέχρι δύο μέρες μετά, ξέρω εγώ, είχε γίνει αγαπημένη μου ταινία στο φεστιβάλ. Γιατί είναι τόσο βιωμένο και τόσο. Είναι σαν να βλέπεις μια ζωή σε. Να περνάει κάπως γρήγορα μια ολόκληρη ζωή, ρε παιδί μου, μέσα σε μια μισή ώρα φιλμικού χρόνου, με έναν τρόπο πάρα πολύ. Wow. Με έναν τρόπο πάρα πολύ understated, πάρα πολύ χωρίς κορυφώσεις, χωρίς υστερίες, χωρίς τίποτα. Δεν έχει, είναι απλά αυτό, είναι μικρά βιώματα. Πολύ εντυπωσιακή η ταινία και αυτό, περιμένω και τώρα να δω το Bergman Island, ελπίζω να είναι σε ένα τέτοιο level. Πάντως, αυτό έχετε εδώ. Έχει πολύ καλές κριτικές, είστε στο καλό πια. Οπότε λογικά ξέρω εγώ. Λέω να ολοκληρώσουμε με τις ταινίες της γενικώς, γιατί κάπως κολλάνε με αυτά που λέμε, ώστε να κάνουμε μετά ένα power through στις σειρές που μένουν, γιατί είναι και μεγάλες σειρές που έπονται. Το Βαρδά by Agnes, που θα ανέβει στην πλατφόρμα του Σινόμπο, είναι η τελευταία ταινία της Αγνιές Βαρδά και ανεβαίνει στις 29 του μήνα. Ήθελα να κάνω ένα αστερίσκο σε αυτό. Μιλάμε, εντάξει, τώρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, δημιουργικές δυνάμεις πίσω από το γαλλικό νέο κύμα, η Βαρντά. Και ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και δημιουργικά και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε η τελευταία της ταινία το αντικατοπτρίζει όλο αυτό. Και νομίζω ότι θα είναι καλό και φυσικά αν είσαι φαν να τη δεις, αλλά και ακόμα και αν δεν είναι... Αναρωτιέσαι, ας πούμε, για τη φιλμογραφία της κλπ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή στο τι άνθρωπος ήταν και άρα στο τι μπορεί να περιμένεις από τις ταινίες της, εάν και εφόσον επιλέξεις να ασχοληθείς. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ανοιχτή καρδιά αυτή η ταινία. Την είχαμε προτείνει και τότε από το Pop Code όταν έβγαινε. Νομίζω, πότε ήταν να δεις τώρα, το 19, το 18, θα ξεγελάσω. 18. Είναι κάπως ως καιρός και τώρα ανεβαίνει σε πλατφόρμα, οπότε πιο εύκολο να τη δείτε από ότι να την ψάχνετε δεξιά-αριστερά. Και υπάρχουν και άλλες ταινίες της Βαρντά ούτως ή άλλως και στο Φινόβο, οπότε είναι καλή ευκαιρία για έχει για πολύ ωραίο πράγμα. Ναι. Και να κλείσουμε με το φετινό Χρυσοφίνικα,
που βέβαια αργεί, δηλαδή σας πήγαμε μέχρι τέλος Αυγούστου, κλέβω λίγο, βάζω και το Σεπτέμβρη μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει ημερομηνία 18/9. Ναι, ναι, τότε κυκλοφορία. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι λίγο καλοκαιράκι η ταινία, ούτως ή άλλως. Οπότε δεν καλά, ξέρεις. Στην Ελλάδα μέχρι τέλη Οκτώβρη να πούμε φοράς σαμάνικο. Δεν... Αυτό έχω. Δηλαδή, ήμασταν που ήμασταν σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε και την κλιματική τώρα αλλαγή και τύπου φωτιά μέχρι τον Νοέμβρη. Αυτό. Οπότε μια χαρά καλοκαιράκι φίνω. Έχει πει πολύ αναλυτικά στο επεισόδιο μας για τις Κάνες ο Θοδωρής περί τίνος πρόκειται για αυτή την ταινία και βασικά το πόσο θα γελάσετε και το πόσο θεόκουλοι είναι. Δηλαδή, κάπως, έχω καταλάβει ότι είναι κάπου μεταξύ Τζάκας και... δεν ξέρω. Είναι κάπως, ναι, 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 ναι. Μια πολιτικού τύπου... Ένας πολιτικός τύπου σχολιασμός χωρίς να πηγαίνει. Δεν είναι λεπτοδοσμένο αυτό το πράγμα. Σε καμία... Είναι οτιδήποτε εκτός από λεπτοδοσμένο. Έτσι. Αλλά... Να πούμε ότι είναι του Ρουμπέν Όστλουντ που έκανε το τετράγωνο για να έχουμε ένα point of reference, ας πούμε. Ναι. Ο άνθρωπος που με τις δύο τελευταίες ταινίες έχει πάρει εισάριθμους Χρυσούς Φοίνικες. Τρομερό. Με ένα απίστευτο τρόπο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μπράβο του στον άνθρωπο. Δηλαδή ναι, να το χαίρετε. Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε ότι αυτό είναι και. Υπάρχουν και Έλληνες συμπαραγωγοί στην ταινία. Έχει γυριστεί... Ναι, γιατί γυρίστηκε στην Εύβοια, έτσι. Έχει γυριστεί στη Χιλιαδού, ναι. Και. Ναι, πιάνει λίγο από το χώρο της μόδας στην αρχή, λίγο το influencer culture. Και μετά μετατοπίζεται κάπως, αλλάζει λίγο το σκηνικό, βάζει μέσα ταξικά ζητήματα, αλλά με ένα κάπως φαρσικό και παρατηρητικό τρόπο, σαν να βάζει μια συνθήκη ότι τι θα γινόταν αν αυτό το πράγμα πήγαινε κατά διαόλου και μετά το παρατηρεί για μια ώρα αφήνοντάς το να... αφήνοντας τη μια ξεκαρδική κατάσταση να οδηγεί μέσα στην επόμενη, τέλος πάντων. Αυτό δεν θέλω να πω πολλά, γιατί πολύ μεγάλη δύναμη της ταινίας είναι η έκπληξη του κάθε φορά του τι συμβαίνει μετά. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ εγγυημένη διασκέδαση. Δηλαδή στις Κάνες αυτό το πράγμα έπαιξε σαν να έβλεπες. Δεν ξέρω ποια κομμωδία φέρνει στο μυαλό σου όταν. Λες και έβλεπες ο ίδιος πανηλήθιος. Πώς να το πω, δηλαδή, με την έννοια του βροντερά γέλια. Πώς να το πω. Δηλαδή τη φάση ότι τώρα. Τώρα αφήνω το σηκωμένο φρύδι, το αφήνω στην πόρτα, ας πούμε. Τώρα μπαίνω και γελάω, ξέρεις. Έπαιξε πάρα πολύ έτσι στις Κάνες. Δηλαδή, είναι καλό νομίζω και που, ο παραλληλισμός που έκανες για αλήθεια και πανηλήθεια, γιατί ξέρω ότι η ταινία αυτή έχει και πολύ σκατολογικό χιούμορ. Ναι. Σωστά, ναι, ναι. Έχει πράγμα τέτοιο. Οπότε ναι. δεν ξέρω αν θυμάστε τη γνωστή σε Κάνς στο αλήθεια και το πανηλήθεια που ακόμα δεν θέλω να θυμάμαι. Τέλος πάντων. Οπότε συνεχίζουμε σειρές. Θέλω να αναφέρω δύο που περιμένω πάρα πολύ. Η πρώτη είναι το Harley Quinn, επιτέλους τρίτη σεζόν. Είναι animation. Είναι καταπληκτικό. Γενικότερα νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να μην σου αρέσει αυτή η σειρά είναι, δεν ξέρω, να μην σου αρέσει η διασκέδαση, να μην σου αρέσει η ζωή, δεν ξέρω. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή σειρά. Μετρημένες δηλώσεις. Ναι, πραγματικά. Πολύ ψύχρεμες. Είναι εφευρετικό, είναι πολύ τολμηρό, είναι πάρα πολύ αστείο. Αγαπάει πάρα πολύ τους χαρακτήρες που βάζει μέσα. Θα περάσει όλη η Gotham μπροστά σας. Είναι μία από τις καλύτερες διασκευές κόμικ που έχουν γίνει ποτέ, σε οποιοδήποτε μέσο. Οπότε από μένα είναι όχι απλά ναι, τύπου ξεκινήστε το τώρα. Σταματήστε το επεισόδιο, το δικό μας, και βάλτε ένα από αυτά. Και εντάξει, σίγουρα... αφήστε το να τελειώσει, δύο λεπτάκια έχουμε ακόμα. Ναι. Και επίσης μία σειρά που περιμένω και εγώ και ο Θοδωρής, είναι το Paper Girls. Ναι. Γιατί τώρα, προσέξτε, είναι ένα από τα αγαπημένα μας κόμικ το Paper Girls. Και αυτό συνήθως λειτουργεί λίγο κάπως. Δηλαδή, έχεις, αγαπάς τόσο πολύ κάτι που λες, πώς θα το μεταφέρουν. Εγώ είμαι διστακτικά αισιόδοξη, γιατί βλέποντας το τρέιλερ, νιώθω ότι έχουν πιάσει τον τόνο εξακταμό. Δηλαδή. Μακάρι. Ναι, το κάνει ο Christopher Rogers του Halt and Catch Fire. Είναι ο συνδημιουργός της σειράς. Και είναι καλό το Halt and Catch Fire. Οπότε τέλος πάντων έχουν. Είναι πολύ καλό, ναι. Είναι πολύ καλό. Οπότε σκέφτομαι αυτό, ότι πόσο χάλια μπορεί να το έχει κάνει. Δεν μπορεί να το έχει κάνει πολύ χάλια. Και αν σας αρέσει το Stranger Things, θα πω, σίγουρα να τη δοκιμάσετε. Ναι, τη σειρά αυτή. Το αρχικό setting, ας πούμε, παραπέμπει κάπως. Δεν ξέρω η σειρά ακριβώς τι προσέγγισε. Έχω αποφύγει να διαβάσω πολλά πράγματα, γιατί θέλω να το δω, έτσι ξέρεις, πώς θα το προσεγγίσουν. Απλά, το comic τουλάχιστον είναι μια ιστορία που είναι αρκετά...
πώς να το πω, είναι πολύ συγκεκριμένη, ας πούμε, σε αυτό που κάνει. Ναι, βέβαια, είναι contained. Είναι contained ξανά, πολύ. Ναι. Βέβαια, βέβαια, είμαι σίγουρος ότι χάρη σε αυτό το έβριμα το, υπάρχουν κάποιες διαρκείς, τέλος πάντων, μετατοπίσεις, τέλος πάντων. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς εύκολα να... Καλά, δεν ξέρω, εύκολα, αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι να το εμπλουτίσεις, φαντάζομαι, δημιουργικά. Οπότε είμαι περίεργος να δω τι προσέγγιση θα έχουν, πώς θα πιάσουν την ιστορία, πόσο γραμμική θα είναι, πόσο... Δεν ξέρω, όλα αυτά θέλω να το δω, έχω μια περιέργεια. Αλλά το αρχικό σίγουρα setting, ο πρώτος τόνος, ας πούμε, κάπως, σίγουρα, ας πούμε, δηλαδή όταν κυκλοφόρησε το comic, ήταν σίγουρα το Stranger Things ένα σημείο αναφοράς, οπωσδήποτε. For sure. Και να πούμε ότι και το 16 και το 17 το είχαμε τότε στις λίστες μας με τα καλύτερα comic της χρονιάς, το είχαμε. Σας λέω, μας άρεσε πολύ. Ξεκινάει, όταν ξεκινάει το story, είμαστε το 1988, και ακολουθούμε τέσσερα κορίτσια που μοιράζουν, ξέρετε, κλασικά τις εφημερίδες το πρωί, πριν ξυπνήσει η γειτονιά. Βγαίνουν κάποια στιγμή από το δρομολόγιο τους, πούμε, μια μέρα, ένα φθινόπωρο, και βρίσκονται αξάφνως εγκλωβισμένες σε μια μάχη του μέλλοντος μεταξύ, ας πούμε, αντίπαλων ταξιδιωτών του χρόνου. Ναι, και δεν ξέρουμε να γυρίσουν... τι θέλει ο καθένας, τι εκπροσωπεί, μπράβο, γιατί είναι εκεί, τι θέλει, ξέρεις. Ναι, μια... και άρα γίνεται τέτοιος χαμός που δεν είναι ότι απλά πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους κάπως να βρουν έναν τρόπο. Πρέπει να σώσουν και τον κόσμο εν τέλει. Δεν ξέρω, φαίνεται η βάση υπάρχει και εκεί και με το παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά ακόμα και το κόμικ να ακολουθήσουν, ας πούμε, πιστά, πες το έτσι, δεν εννοώ να μην μπορεί να πνεύει σειρά, εννοώ απλά να ακολουθήσει τα βήματα του κόμικ. Ναι. Δεν μπορεί να πάει πολύ στραβά αυτό το πράγμα, λέω τώρα εγώ. Αυτό μπορεί να πάει στραβά, αλλά ελπίζουμε να μην. Ναι. Είναι το Sandman. Ναι. Αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, εγώ θέλω πάρα πολύ... Είναι το πιο εμβληματικό, τέλος πάντων, graphic novel του Neil Gaiman, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει πολύ τηλεοπτικά, δηλαδή τον μεταφέρουν πολύ. Είναι ένα κόνσεπτ που έχει προσπαθήσει να γίνει ταινία δεκαετίες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ... σχολείο ήμουν όταν λέγανε, ξέρω εγώ πότε. Θυμάμαι Joseph Gordon-Levitt να είναι... Ακριβώς. Ναι, και παραγωγός κάποτε, υποτίθεται. Αλλά δεν ήταν η μόνη βερσιόν, ας πούμε, της ταινίας αυτή με τον Levitt. Έμελε να πάει στην τηλεόραση το κόνσεπτ. Νομίζω ότι καλώς. Δηλαδή, ίσως ήταν γραφτό αυτό το πράγμα να είναι και καλό, ας πούμε, που είναι τελικά στην τηλεόραση, γιατί είναι ένα πολύ εκτεταμένο πράγμα. Ναι, είναι ένα πολύ πυκνό, τεράστιο πράγμα. Είναι, ναι, οπότε δεν ξέρω σε ταινία... Ναι, ξέρεις τι, η ταινία φυσικά θα έχει το μεγαλείο, μεγάλη οθόνη και άλλο budget και όλα αυτά που έχουν οι ταινίες, αλλά ίσως είναι για καλό του storyline αυτό. Ακολουθούμε τον Μορφέα, το γνωστό, ο οποίος, ας πούμε, δεν είναι πια, ήταν εχμάλωτος για έναν αιώνα και βγαίνει από την εχμαλωσία και θέλει να επιστρέψει, ας πούμε, σε κυριαρχία. Και θα βρούμε κι άλλους στο πλάι του, ας πούμε, γνωστόν Λούσιφερ και γενικά χαρακτήρες που γνωρίζουμε, είτε ως θεούς, είτε ως σύμβολα, έχει το θάνατο, ας πούμε, ποια ελληνική μυθολογία θα δείτε μέσα. Ο Λούσιφερ, ο γνωστός Λούσιφερ της σειράς Λούσιφερ, τέκνικλι από εκεί βγαίνει, από εκεί πριν, απλά ναι, τον αλλάξανε πάρα πολύ, κάναν κάτι τελείως δικό τους. Και είναι από τα πιο, νομίζω ότι είναι βασικά η πιο πολυαναμενόμενη του καλοκαιριού σειρά. Απλώς, εντάξει, είναι τόσο μεγάλο σαν project, σαν εγχείρημα, που δεν μπορείς να μην έχεις κράτημα, δηλαδή είναι αδύνατον. Για την ιστορία, εκτός από την Gwendolyn Christie, που θα είναι η Lucifer στη σειρά, το έχουν κάνει gender swap αυτό, στη σειρά θα είναι και η δικιά μας η Μελισάνθη Μάχουτ. Ναι, όταν μου το είχε πρωτοποιεί δεν ήταν ακόμα ανακοινώσιμο και μου έτρωγαν τα χέρια μου, ήθελα να πάω στο group να πω. αλλά δεν γινόταν, εντάξει, τώρα μια χαρά. Και έχει και... Δεν έχω δει screeners της σειράς, αλλά μου έχει πει ότι στο επεισόδιο της, ας πούμε, είναι μπαμπάτσικος ο ρόλος. Δεν τη δούμε σε δύο σκηνές, δηλαδή. Δεν θα είναι η κυρία που θα χαϊδεύει μια γάτα στο background. Έχει αν και, ρόλο. Αν και ωραίο το δημοκρατήριο και αυτό, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση, μπράβο. Ναι. Ό,τι κάνει Μελισάνθη ωραίο είναι, οπότε ναι, ναι, και θα το στηρίζαμε, αλλά ξέρεις. Και πάμε τώρα, πάμε λίγο να πούμε. Reservation Dogs Season 2
είναι από τις πολύ αγαπημένες σειρές, θεωρώ, και βασικά καλύτερες, όχι θεωρώ, είναι από τις καλύτερες και από τις δικές μου πολύ αγαπημένες. Mm-hmm. Και βασικά είναι και σπάνιο φαινόμενο. Είναι τώρα όλη η δημιουργική ομάδα και όλοι οι άνθρωποι μπροστά στην κάμερα είναι όλοι τους ηθαγενείς, Αμερικανοί ηθαγενείς, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, πρωταγωνιστές, είναι όλοι, ξέρεις. Το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στη τηλεόραση. Είναι από τον Taika Waititi η παραγωγή, θέλω να πω, δημιουργία, ας πούμε. Ο οποίος είναι Μαωρί που έχει μεγαλώσει στη Νέα Ζηλανδία. Ο άλλος ο συνδημιουργός είναι και αυτός ηθαγενής Σεμινόλ Μουσκότζι που μεγάλωσε στην Οκλαχώμα. Οπότε κάπως μαζί έχουν, το βιώνουν, ρε παιδί μου, το ζουν αυτό το κόνσεπτ. Και ακολουθούμε μια ομάδα εφήβων. Είναι, βασικά, αυτό το πράγμα είναι μια ιστορία. Έχουμε δει 100.000 teen shows, τέλος πάντων. Mm-hmm. Απλά αυτό από μόνο του, μόνο η προέλευσή του και ο τρόπος που έχει στηθεί είναι διαφορετικό. Είναι πολύ αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες, άμα το δείτε. Δηλαδή, τους ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους στην πραγματικότητα. Έχουν πολύ αναγνωρίσιμα νεανικά χαρακτηριστικά, ας πούμε. Αλλά έχουν, ας πούμε, και πνευματικούς οδηγούς που τους συνοδεύουν και τέτοια. Και σπάνε και πλάκα και με την κουλτούρα αυτή, αλλά ποτέ προσβλητικά. Γενικά, επιτέλους βγαίνουμε λίγο από αυτό το... Ξέρεις, η ηθαγενή στην τηλεόραση ή στην ταινία σημαίνει κάποια τραγική φιγούρα, ναι, κάπως. Ναι. Δηλαδή, ας φύγουμε από αυτό. Δεν σου λέω να μην έχουμε και αυτό, αλλά να έχουμε αυτό. Να είναι και αυτό, όχι κυρίως τα τσόχουμε εκεί να πεθαίνουν και να είναι αδικημένοι. Να δούμε και κάτι άλλο. Αυτό, μετά έχουμε She-Hulk. Για πες, πώς σου φαίνεται η φάση. Ξέρουμε ότι θα έχει και Daredevil η σειρά. Έχει ανακοινωθεί πέρα από τη δικιά του τη solo σειρά που μάθαμε ότι θα αποκτήσει το Comic Con. Θα κάνει και ένα ακόμα πέρασμα από το She-Hulk. Ναι. Ναι, θα κάνει. Φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα τον έχουν να περνάει από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η πρώτη στάση. Ναι. Υποτίθεται ότι μια σειρά την οποία αναφέρουν πολύ ως επιρροή είναι το Fleabag. Ξέρεις, θα δούμε κατά πόσο αυτό. Μπορεί να κάνει Marvel Fleabag, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Ενώ τη επιτρέπεται, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, αν έχετε δει το Fleabag, καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Προφανώς θα εννοούν λίγο σε κάποια επιφανειακά τονικά στοιχεία. Πρωταγωνιστή η Τατιάνα Μασλάνη, το οποίο είναι πάντα θετικό γιατί είναι φανταστική. Θα ελπίζω ότι θα έχει συμβεί κάτι πιο huge μέχρι τώρα μαζί τη. Ναι, μετά από αυτό που έκανε στο Orphan Black που έπαιζε 37 χαρακτήρες στο ίδιο επεισόδιο. Αλλά ξέρεις, ίσως τώρα θα δούμε. Εντάξει, δύσκολο είναι οπτικά να δουλέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα η Hulk, το έχουμε ξαναζητήσει νομίζω αυτό. Ότι πάντα η Hulk ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα να λειτουργήσει. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Ξέρεις, έχουν συζητηθεί αρκετά τα πρώτα δείγματα των εφέ, ας πούμε. Δεν είναι, τον εφέ. Δεν είναι και τα πιο. Θέλετε κι εσείς να πιάσετε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για τα εφέ της Marvel και να τους κάνετε μια σφιχτή αγκαλιά και να τους πείτε ότι θα πάνε όλα καλά στο τέλος. Θα πάνε όλα καλά στο τέλος, ότι δεν φταίτε εσείς που είναι έτσι αυτό. Και ξέρεις. Κοίτα, το καλό είναι με τη She-Hulk, όποιος την έχει δει τέλος πάντων στα κόμικ, ότι έχει τρομερό καπάστη να είναι ένας πολύ φαν χαρακτήρας. Δηλαδή, έχει πολλές από τις δυνατότητες του Hulk και τον μπαντάσερι του Hulk χωρίς να έχει τα μπαγκάζια του. Οπότε την παίρνει να είναι ένα πιο ανάλαφρο φαν πράγμα και την παίρνει να σχολιάσει πολύ, ας πούμε, την θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο και όλα αυτά, γιατί προς τα κίνια θα το πάνε και I get it. Οπότε θεωρητικά τα στοιχεία είναι εκεί. Τώρα το πώς θα το διαχειριστούν είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό που πες. Τίποτα, να πούμε ότι απλά θα ξεκινήσει στις 17 Αυγούστου η σειρά η συγκεκριμένη. Οπότε όταν το ακούτε εσείς την άλλη παράλληλη εβδομάδα. Μιας που είπαμε για Fleabag και γενικότερα έτσι για νέες δημιουργούς, γυναίκες τα λοιπά που τα τελευταία χρόνια είπαμε «Απ, αυτή θέλω να ξαναδώ να κάνει πράγματα». Η Άμπι Γιάκοψον που ήταν η συνδημιουργός του Broad City. Επανέρχεται με νέα σειρά, πάλι δημιουργεί και πρωταγωνιστή. Είναι το A League of Their Own. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες γίνεται σειρά. Βέβαια θα πω ότι
Εντάξει, όσοι είμαστε άρρωστοι για αυτή την ταινία, προφανώς το ξέρουμε. Είχε κάποια στιγμή, είχε ξαναγίνει σειρά, είχε κοπεί στα 3 επεισόδια. Ήμουν πάρα πολύ μικρή για να το ξέρω όταν είχε βγει. Το διαπίστωσα στην πορεία της ζωής μου. Ήταν, δεν ξέρω, το 93, 94, κάτι τέτοιο. Είχε βγει στο CBS, νομίζω, και το είχαν κόψει στα 3 επεισόδια. Είναι η γνωστή ταινία με τη Ρόζι Οντόνελ και τη Μαντόνα και τον Τόμ Χάγκς για ένα πρωτάθλημα γυναικείου baseball, με τον Τόμ Χάγκς να τσιρίζει «There's no crying in baseball» και να τα ρίχνει όλα κάτω και τα νεύρα του. Φανταστική σκηνή και γενικότερα ταινία. Γίνεται λοιπόν σειρά από τη Jacobson. Έχω καταλάβει ότι αν εξαιρέσεις ότι θα εμφανιστεί η Ρόζι Οντόνελ και ότι παραμένουμε σε ένα πρωτάθλημα γυναικών στο baseball το 43, όλο το άλλο είναι καινούριο. Δηλαδή είναι άλλη ιστορία, είναι άλλοι χαρακτήρες, είναι άλλη ομάδα. Πράγμα καλό, εμένα αυτό μου αρέσει. Καλή δηλαδή, σιγά, ας πάρουμε concept, άμα είναι, δεν χρειάζεται να είναι τώρα, τα συνδέουμε όλα τώρα. Αυτό, και μου αρέσει που είναι από τη συγκεκριμένη δημιουργό, δηλαδή μου δημιουργεί μια και εμένα μια ασφάλεια ότι το έχουμε. Στο ρόλο του Τόμ Χάγκς, του προπονητή, τέλος πάντων, όχι του Τόμ Χάγκς, γιατί είπαμε ότι είναι άλλο πράγμα τελείως, είναι ο Νικ Όφερμαν, που δεν ξέρω, δηλαδή... Excellent. Είναι excellent, μπράβο, είναι φανταστική επιλογή για αυτό το πράγμα. Και συνδημιουργεί με τη Jacobson ο Will Graham, που έχει κάνει το Mozart in the Jungle, άλλο ένα πολύ γλυκό πραγματάκι. Ναι. Δεν ξέρω, σαν τέριασμα, δεν μου φαίνεται το προφανές, αλλά μου φαίνεται σίγουρα ενδιαφέρον, δηλαδή Jacobson με αυτόν. Οπότε για να δούμε. Και κλείνουμε με τις τρεις μεγάλες πρεμιέρες του καλοκαιριού, που κλείνουν το καλοκαίρι γενικότερα, δηλαδή το ξέρεις. Μίλαμε για House of the Dragon, που... Αυτό ποιο είναι, τι είναι. Ποιο είναι, ναι. το prequel του Game of Thrones, που θέλω να πω ότι... Και θα είναι από τα... Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν τι να σας συστήσουμε τώρα γι' αυτό, είναι γνωστό. Είχε πολύ καλό τρέιλερ αυτό το πράγμα. Και το περίμενα στη γωνία και το είδα και έχει πραγματικά πολύ καλό τρέιλερ. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι αυτή η σειρά, επειδή πραγματεύεται... τέλος πάντων, την αρχή του τέλους για την αυτοκρατορία των Ταργκάριεν και έχει σαν story κοινά σημεία με κάποια πράγματα που έχουμε ήδη δει να συμβαίνουν στην Τάνη. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα στοιχείο της ιστορίας δομικό, έτσι όπως το έχει γράψει ο Μάρτιν, το οποίο το διατηρούν. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να είμαστε πάλι να συζητάμε τα ίδια στο φινάλε αυτής της σειράς. Λένε ότι δημιουργεί ότι... που σας έχουμε ακούσει, ξέρουμε τι προβλήματα υπήρχαν με τους γυναικείους χαρακτήρες στην original σειρά και θα φροντίσουμε. Καλή τύχη, γιατί το κείμενο έχει θέματα μέσα, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει. Συνεχίζουμε με το Andor, το οποίο θέλω να λίγο δημόσια... πότε είναι η πρεμιέρα του House of Dragon. Είναι στις 21, σημείωσε το. 21, πάρα πολύ ωραία, 21 του Αυγούστου. Και θα επανέλθουμε, σίγουρο, θα επανέλθουμε, ναι. Το μόνο σίγουρο, περιμένετε Ματ Σμιθ με χρυσή περούκα. Αυτό. Ναι. Και ξανά χωρίς φρύδια. Έτσι. Ματ Σμιθ γενικότερα με τα φρύδια, όχι. Συνεχίζουμε στο Disney Plus 31 του μήνα με το Andor, που αυτό που πήγα να πω είναι ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί όταν λέγαμε για τα Star Wars και το Star Wars Celebration και όλα αυτά, παρέλειψα να αναφέρω τη σειρά που είχε το πιο ωραίο τρέιλερ και το πιο ωραίο vibe στο event, που είναι το Andor, και που νομίζω ότι είναι και πιο safe από τις επόμενες σειρές που έπονται. Γιατί την έχει αναλάβει ο Tony Gilroy, που είναι showrunner της σειράς, αλλά στο Rogue One, γιατί ο Andor ξεπηδάει από την ταινία το Rogue One, που είναι, μπράβο, μια από τις αγαπημένες μας ταινίες στο franchise, και εμένα και του Θοδωρή. Καμιά φορά πηγαίνει και μέχρι το νούμερο 1. Συνήθως είναι στο 2 για μένα, αλλά οκ. Okay. Εκεί γύρω πάντως κόβει. Εκεί είναι πάντως, ναι. Ο οποίος ο Gilroy technically δεν είναι credited ως σκηνοθέτης του Rogue One. Όμως γνωρίζουμε ότι... Ναι, γνωρίζουμε ότι η συμβολή του ήταν πάρα 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 πολύ μεγάλη στο να τελειώσει η ταινία. Οπότε νομίζω ότι έχει καλό έλεγχο και πραγματικά δείτε το τρέλερ, είναι πάρα πολύ ψαρωτικό και φαίνεται ότι θα έχει πάλι θέματα μέσα πίστης και φαίνεται πολύ μυσταγωγικό αυτό το πράγμα που έχει φτιαχτεί, τουλάχιστον σε ό,τι footage έχουμε ως τώρα. Και κλείνουμε, θα πω, με τη μεγαλύτερη πρεμιέρα στην τηλεόραση για φέτος γενικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμός, δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση. 2 ενάτου
ανήμερα της επετείου του θανάτου του Tolkien. Ήταν στις 3 να βγει, αλλά το κάνανε επίτηδε στις 2. Κάνει πρεμιέρα το The Lord of the Rings, The Rings of Power, το οποίο πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία, περιμένω με φόβο, περιμένω με τρόμο για το fandom, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι εγώ καταλαβαίνω ότι έχει πέσει πολύ μεράκι σε αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω όμως ότι θα είναι... Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέγαμε με τον Peter Jackson, τη φάση που ήταν όλα μέχρι το Hobbit, ήταν όλα χεράτα και χειροπιαστά και... Τέλος πάντων, εδώ έχουμε πάρα πολύ έντονη την παρουσία του CGI. Δηλαδή, τη βλέπεις, το καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα, ξέρεις, είναι βέβαια πανέμορφο. Δηλαδή, κάνει μπάμα επίσης ότι έχει κοστίσει ένα σκασμό λεφτά και ότι είχαν χρόνο να το φτιάξουν, σε αντίθεση... Βασικά, αυτό είναι... Μπράβο, ναι, ότι το post-production είναι... Πόσο χρόνο, πόσο ναι. καιρό είναι έτοιμο αυτό το πράγμα. Ναι. Έτοιμο εννοώ ξεγυρισμένο, κατάλαβες. Ναι. Οπότε ξέρεις, είναι, δηλαδή, αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, ξέρεις, φαίνεται ότι έχει υπάρξει ένας χώρος στους καλλιτέχνες να το δουλέψουν με όρους καλλιτεχνικούς βασικά. Αυτό, άσε όλα τα άλλα. Αυτό. Ναι. Όπως το λες. Βέβαια, από την άλλη, και το Stranger Things τόσο ήταν έτοιμο και οι άνθρωποι παλεύαν να τελειώσουν τα εφέ του φινάλε μέχρι πριν βγει το φινάλε. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ναι, φαίνεται ότι εδώ πέρα, επειδή το πράσινο φως σε συγκεκριμένη σειρά το έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια, έχουν εξ αρχής πλάνο πενταετές. Θέλω να πω, νιώθω ότι ξέρουν τι. Στο τεχνικό μέρος το έχουν. Αυτό θέλω να πω. Να πούμε ότι βασίζεται όλη η σειρά, επειδή δεν έχουν τα δικαιώματα του Σιλμαρίλιον, βασίζεται απλά στα appendices των βιβλίων του Tolkien των άλλων, των γνωστών άρχοντα κλπ. Αυτό τους δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, which is good. Αυτό επίσης, ξέρεις, είναι και λίγο... θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό, εγώ περιμένω πάρα πολύ, μ' αρέσει ό,τι έχω δει. Στηρίζω πάρα πολύ Γκαλάντριελ Δυναμάρη, σας το λέω από τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα που φοράει, τέλος πάντων, πανοπλία και πηγαίνει στη μάχη. Υπάρχει αυτή τη εκδοχή. Οπότε, δεν ξέρω, εσύ τι περιμένεις αυτή τη σειρά. Δεν σου λέω να χάσει τον ύπνο σου, σου λέω έχεις περιέργεια. Κοίτα, προσωπικά δεν είναι ότι κοιμάμαι και ξυπνάω και τα λοιπά. Δεν είναι ένα lore που. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι ιστορίες σου, ρε παιδί μου. Ναι, τα έχουμε ξαναζητήσει. Σου... Δηλαδή, όπως και τις ταινίες, ξέρεις, με χαρά τις είδα όταν ήταν εδώ, αλλά. Με χαρά. Ενώ. Τις βλέπω, δεν είναι. Αλλά δεν είναι ότι. Δεν είναι το πράγμα το οποίο by default θα με ενδιαφέρει. Ωστόσο. Είναι σημαντικό. Καταρχάς, σε κάθε περίπτωση, έχω όντως περιέργεια να δω πώς ένα τέτοιο μεγέθος πράγμα θα μεταφραστεί τηλεοπτικά. Έχω όντως περιέργεια, ξέρεις, δεν... Παρά είναι μεγάλο για να μην έχουμε ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι. Άνθρωποι που θέλουμε, που αγαπάμε τις ιστορίες και την τηλεόραση. Αυτό. Είμαι πολύ περίεργος να δω με τι τρόπο θα. Ξέρεις, και ως. Έχοντας και λογοτεχνική προέλευση, είμαι περίεργος να δω με τι τρόπο θα μεταφερθούν διάφορα στοιχεία, πώς θα είναι η διασκευή. Ξέρεις, δομικά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει και με τέτοιους τρόπους. Επίσης, σκηνοθέτης είναι και ο φίλος μας, ο Μπαγιονά. Έτσι, έχει κάνει τον πιλότο. Έχει κάνει τον πιλότο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του Ορφανοτροφείου και του υποτιμημένου μεσαίου Jurassic World. Έτσι, πέστα. Ναι. Έκατσα να κάνω review για την καινούργια ταινία του Ντομίνου και είναι όλο γι' αυτό. Ναι. Είναι όλο για τη δικιά του ταινία. Είναι το έχω δύο παραγράφεις για την καινούργια. Για ναι. Οπότε, δεν ξέρω. Θέλω να δω τι θα φέρει, ας πούμε, κι αυτός. Δεν ξέρω, τα υπόλοιπα με τις οθόνες. Ωραία. Και... Θα σε ακούω εσένα σε αυτή τη σειρά, εφόσον την συνεχίσεις, την αρχίσεις και τη συνεχίσεις. Γιατί εσύ θα έχεις και το λίγο πιο υγιές... το απαγκιστρωμένο... Κάπως πιο... Ναι. Το πιο ψύχρεμο, νυφάλιο, δεν ξέρω. Ναι, μπράβο, αυτό, σε φάση. Ναι. Όπως και με το... Όπως και με το Game of Thrones είχα, δηλαδή, την ίδια... Αυτό που δεν είχα κάποιο familiarity, δεν γνώριζα το lore, δεν...
Το έβλεπα ναι, σαν ναι, μια όχι, σειρά. Είσαι, okay, είσαι χρήσιμο. Θα είσαι χρήσιμο. Αυτό μου αρέσει να ακούω, Εσφίνα μου. Ναι, αγάπη αυτό μου, είσαι στόχος, χρήσιμος, παιδάκι λοιπόν. Μου. Λοιπόν, εντάξει, θες νομίζω, να μας θυμίσεις την νομίζω, παρέα μας. Ναι, on that note, αφού επιβεβαιώθηκα ως χρήσιμος, μπορούμε να προχωρήσουμε. αφού πρώτα θυμηθούμε φυσικά ότι ήταν και σήμερα μαζί μας στο Vodafone TV με συγκλονιστικό περιεχόμενο για κάθε ηλικία και ότι μπορείτε να απολαμβάνετε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ από το Disney Plus και την HBO σε ένα μέρος και να μην ξεχνάτε πως με κάθε νέα σύνδεση στα προγράμματα Vodafone Triple Play, Fiber 100 και 200 η Vodafone κάνει δώρο το Vodafone TV με το Disney Plus για όλη τη διάρκεια του συμβολέου σου. Για να δείτε τώρα αυτά και πολλά ακόμα υπέροχα πράγματα. Να ευχηθούμε επίσης καλές διακοπές σε όσους θα κάνουν μαζί μας διακοπές. Ενώ μαζί μας είναι ο ταυτόχρονος μας. Όχι. Λοιπόν, έξω, σας περιμένω στοιχείο. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, στις 26 του Αυγούστου, οπότε stay tuned. Μας ακούτε στο Spotify, στο Google Podcast, Apple Podcast και φυσικά μας βρίσκετε στο Pop για τις δύσκολες ώρες στο Facebook Group. When we make that sequel, motherfucker!